Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Το κάνω σήμερα. Είμαι... πώς το λένε. Γιατί έχουμε κομπή σήμερα, μπορεί να με εξηγήσει κάτι? Έλα μου ντε. Γιατί έχουμε κομπή σήμερα, γιατί δεν έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος? Ο Νίκος για άλλο λόγο λέει, εγώ για άλλο λόγο λέω. Μπορεί να μου πει κάποιος που έχει χαθεί κάθε νόημα από τη ζωή μας. Κανένας από τους δυο μας δεν ήθελε να έρθει εδώ. Και για να σε εξηγήσω τώρα τι γίνεται. Γύρω στις 8 και κάτι, ναι, μου στέλνει μήνυμα ο Νίκος. Ναι. Μου λέει, έχουμε λέει σήμερα εκπομπή. Εγώ την μεταξύ ήμουν αλλού. Έχουμε. Λέει, δεν θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί μετά τα χθεσινά τριήμερο εθνικό πένθος. Χτυπάει το τηλέφωνο μου εκείνη τη στιγμή. Άλλο τηλεφώνημα για δουλειά. Τον παίρνω τηλέφωνο. Θεωρείς ότι η δική μου κουβέντα δεν ήταν δηλαδή για δουλειά? Ήτανε, ναι, και το δικό μας ήταν για δουλειά, αλλά το άλλο ήταν για δουλειά. Ναι. Λοιπόν, κλείνω το τηλέφωνο, τον παίρνω τηλέφωνο τον Νίκο για να δω τι. Αναρωτιέσαι. Τι λέει τώρα αυτό. Ναι. Τι έγινε, δεν πήγε το μυαλό μου, έτσι. Mm-hmm. Και τον παίρνω, τι εννοείς, μου λέει. Και μου λες εσύ. Τι να σου πω, ρε φίλε, έφυγε η Μέγκιν Τρίο. Έφυγε η Μέγκιν Τρίο. Δηλαδή από χθες. Όλη η χώρα είναι ανάστατη. Όλη η χώρα. Βάζω poll στο Instagram, ωραία. Και βάζω θέμα εκπομπής Μέγκη ή Μίχελ, που έφυγε και ο Μίχελ σήμερα. Ωραία. Αλήθεια. Και οι απαντήσεις είναι, τι να σου πω, όχι πλειοψηφία υπέρ της Μέγκη, στα ελληνικά ποσοστά. Υπέρ της Μέγκη ή υπέρ της Μέγκης? Μέγκη. Υπέρ της Μέγκη. Μέγκη. Okay. Okay. Στα ελληνικά τα ποσοστά της Μέγκη, λοιπόν. Μάλιστα. Αδερφέ, δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Τώρα εκεί γιατί αγκαλιάζονται, τι γίνεται? Είναι η νέα δοκιμασία σήμερα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά από τη στιγμή που έχει φύγει η Μέγκη, έχει χαθεί όλο το ενδιαφέρον. Μου δώσαν και ένα spoiler για το ποια είναι να φύγει σήμερα και έχω ξενερώσει ακόμη περισσότερο, αλλά θα περιμένω να δω αν όντως θα φύγει αυτή. Όπως μου είπε η Μοσχοβίτση, το τηλέφωνο πριν καταστράφηκαν οι Δευτέρες και οι Τρίτες. Εννοείται. Δεν έχουμε λέει να κάνουμε τίποτα. Και πρόσεξε χθες. Χθες, ωραία. Χαιρετούμε το όμορφο σας στο χώρο, γεια σας. Γεια σας, καλή φίλη του Instagram. Ωραία. Χθες δεν το παρακολούθησα. Ναι. Εντάξει. Καθότι είχαμε κάποια άλλη υποχρέωση, παύλα δουλειά. Το αντιλαμβάνω. Το βράδυ. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και έρχεται, ξέρεις, κεραυνό σε νεθρία, ρε φίλε. Κεραυνό. Δηλαδή, να σκάνε μηνύματα παντού, έφυγε η Μέγκη. Φάγανε τη Μέγκη, κανονικά. Εντάξει, κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι, ρε φίλε. Μήπως είσαι λίγο υπερβολικό. Καθόλου υπερβολικό δεν είμαι, φίλε. Μήπως συνάδελφε. Δηλαδή, το Greece Next Top Model είναι το φετινό survivor. Τι χαμό έγινε το survivor με δύο χρόνια που επέστρεψε. Έτσι ακριβώ γίνεται φέτο με το Next Top Model, ρε φίλε. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθώ που και που λόγω παρέας, αλλά δεν είναι δίνω τόσο είναι μεγάλη. Κόρη αυτού νου, όντως, πω, σοκ, πιανού είναι κόρη. Πιανού είναι κόρη ενός, τέλος πάντων. Πιανού. Κάποιου. Θα πω κι εγώ. Okay. Στο live του Μοσχοβίτη να δω. Όχι, δεν είναι στο live, είναι σε προσωπικό μήνυμα. Α. Έχω αλάνια που νιώθουν, να ξέρεις, δεν είναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή εσύ τώρα αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθείς, δεν έχεις ιδέα. Παρακολουθώ, αλλά πολύ επιφανειακά. Δεν μπαίνω σε δικασία να εμβαθύνω ιδιαίτερα. Μάλιστα. Βλέπω, είδα χθες ότι ωραία. Έφυγε αυτή. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. Αδιαφόρη, δεν έχεις ιδέα για ότι σημαίνει Μέγκη, δηλαδή. Ήξερα ότι αυτή είναι μαζί. Με συγχωρείτε. Παίξε ρε συμπίλη λίγο σιγά σιγά ένα από τα best of, έτσι λίγο να παίζει από πίσω η Μέγκη το τι. Αυτή δεν ήταν με τις άλλες δύο και είναι η τριάδα του θανάτου. Ναι. Μαλώσαν όμως. Άσε, και έχουν γίνει πάρα πολλά, ρε φίλε. Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά που για να σχολιάζανε τους πάντες και τα πάντα. Ναι. Και... η Μέγκη όμως, πρόσεξε με λίγο. Ναι. Δεν συμπαθούσε ούτε τον εαυτό της, ρε παιδί μου, να σου πω. Δηλαδή ήταν τέτοια κακιασμένη. Δεν ήξερα τέτοιο πράγμα, ρε φίλε. Ήταν η τασόκα βαδία. Ωραία. Άκου λίγο. Καταρχάς, άκου φωνή. Άκου λίγο. Και πέρα, εγώ είμαι οκ και κατάφερα να πάρω αυτό που ήθελα. Φωνή, okay, η δουλειά των μοντέλων δεν είναι. Δεν υπάρχει κάτι που να λέει το οποίο να μην δείχνει κάποια ανάλυση. Κατάλαβα. Να πει ότι εγώ είμαι καλύτερη και όλε οι άλλε δεν υπάρχουν. Θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο και αυτό. Από εκεί πέρα δεν με ανησυχεί κάτι εμένα προσωπικά, γιατί σκέφτομαι τον αυτό μου αυτή τη στιγμή και κανέναν άλλο. Τον αυτό μου. Παρόλο που υπάρχει ανταγωνισμό. Πες μας για τη φίλη τώρα, γιατί άνθρωποι. Είδε. Είναι Ελληνίδα. Είναι αλβανική καταγωγή. Τι έγινε. Εντάξει, θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα. Κάτοχος, σύμφωνα με τα λόγωμενά της, πτυχίου νόμιμη. Δεν υπάρχει, ρε σου λέω. Δεν υπάρχει. Είναι λίγο, είναι. Μπίλι, είναι μόνιμα έτσι. Μόνιμα έτσι, φίλε. Τώρα που το βλέπεις, σκέψε αυτό το πράγμα να το βλέπεις και να είναι μόνιμα έτσι. Μόνιμα έτσι. Οπότε... άρε Μέγκη, σε φάγανε ρε Μέγκη, σε φάγανε να μην είναι άλλες ξενέρωτες. Εντάξει, χαμήλωσε. Φίλε, δεν μπορώ να περάσει έτσι αυτό. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, να ξέρεις. Σκατώ ψυχή. Δεν μπορώ. Φίλε μου Απόστολε, το είδα το μήνυμα και έχω συγκλονιστεί, να ξέρεις. Και όταν είδα το επίθετο, κάτι μου πέρασε το μυαλό. Και το ελληνικό και το αλβανικό, αλλά λέω όχι, δεν μπορεί, αλλά με. Έχει τζίνι τιμή, αλλά έχει μια πολύ ωραία ταινία στο Open, άμα θέλετε να δείτε. Open, ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ. Το έχει κρίσει Gun Girl. Yes. Έλα, ρε φίλε. Δεν ασχολείται κανένα. Ωραία ταινία.
Τζίνι τιμή. Δεν θα έχουμε από πίσω το Κίτ σήμερα, θα έχουμε τη Μέγκη. Χαιρετούμε τους βαγγελικούς φίλους μας. Μάλιστα, ωραία. Γεια σου, φίλε Ζήση. Έφυγε η Μέγκη λοιπόν, χάλασε τριάδα. Τίποτα, άστο, μη χειρότερα. Δηλαδή τώρα δεν έχει άλλη τέτοια αξιόλογη παρουσία, αξιόλογη εισαγωγικά. Ρε, παιδί μου, αυτή... Να ασχοληθούμε. Να δώσουμε βάση. Καταρχάς δεν είναι αξιόλογη παρουσία. Έχει πολύ πιο αξιόλογη παρουσία ως μοντέλα. Σε εισαγωγικά το έβαλα το αξιόλογο. Μπράβο. Η συγκεκριμένη ήταν, ρε παιδί μου. Για το ψωμάκι που μας έδινε. Το αλάτι από πάνω, κατάλαβες. Το ψωμάκι αυτό. Το φτιάχνεις εσύ, ας πούμε, έχεις μια πολύ ωραία μπριζόλα. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Την οποία τη φτιάχνεις, τη μαρινάρες, την κάνεις, την κάνεις. Αλλά όταν εγώ τη τρώω, δεν έχει πολύ αλάτι. Και είναι αυτό που ρίχνεις λίγο από πάνω, ρε παιδί μου, έτσι. Αυτό ήταν η Μέγκη. Το πιπέρι μας, ναι. Αυτό ήταν. Αλλά το πίπερο, ναι. Ωραία. Και μας τη φάγανε μπαμπέσικα. Γιατί στη διαφήμιση με τον ηφικό, στη διαφήμιση λέω, στη φωτογράφηση με τον ηφικό που τρέχανε. Έπαιζε πώς τρέχανε όλες οι ανάγκες. Είδα. Ασχολήθηκα. Έκανε μια κακή φωτογράφηση. Ήταν σε κακή μέρα γιατί το κορίτσι ψυχολογικά, όπως εξήγησε, το προηγούμενο βράδυ είχε μαλώσει με τις κολλητές της και ψυχολογικά δεν ήταν καλά. Ναι, αλλά δεν της είπαν ότι είναι η τέταρτη φορά. Εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω ότι της είπαν κάτι ότι πάλι λέει είναι κακή φωτογραφία σου. Νομίζω ότι ήταν πολύ βιαστική επιλογή αυτή. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Να συμβεί αυτό το πράγμα με τη Μέγκη. Όπα, όπα, παιδιά, θα πέσουμε στην πισίνα. Όπα. Α, δε τώρα, ρε φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα modeling και καλά ναι. Τώρα, εντάξει. Ναι. Θα τις βάλω. Έχω μεγαλώσει τις πεθαρέλες στα backstage, ναι. Ναι, ενώ φύγαρ τώρα, ας πούμε, τώρα δες, τώρα για όποιον δεν βλέπει, αυτό το αριστούργημα της ελληνικής τηλεόρασης, τις έχουν ντύσει και έχουν βάλει κάτι, μια ψιλογέφυρα με σανίδες πάνω σε πισίνα και τους βάζουν να κάνουν πασαρέλα εκεί. Μάλλον για να μάβουν πασαρέλα από ό,τι καταλαβαίνω. Η γέφυρα δεν είναι σταθερή, έτσι. Ναι, γιατί κουνιέται, είναι πάνω στην πισίνα, ρε παιδί. Και η καημένη αυτή η φίλη μας, η Αρμένισσα, πήγε να πέσει. Ναι. Αλλά τη σώσαν τελικά, εντάξει. Okay. Δηλαδή τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι με το αθώο το μυαλό μου και ναι, με τα λίγα στο μυαλό μου. Το αθώο μυαλό μου, έτσι. Λοιπόν, θα τις βάλουν ποτέ στην καριέρα τους. Αν συνεχίσουν και ασχοληθούν επαγγελματικά με το modeling. Να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, φίλε. Λένε όσες έχουν ασχοληθεί με το modeling ότι είναι ένας πάρα πολύ σκληρός χώρος. Έτσι λένε. Ναι, ναι. Ότι έχει πάρα πολύ απόρριψη και ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ καιρό στο μάχη. Έτσι λένε. Μάλιστα. Είτε έχει να κάνει με. Και να ξέρεις κολύμπε από ό,τι φαίνεται. Γιατί... Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω συγκεκριμένη. Αυτή εδώ πέρα ξανά πολύ με εκνευρίζει. Η δασκάλα του. Μπουρχίτσα. Α, η δασκάλα, γιατί σε εκνευρίζει. Καλή είναι, ρε. Μπορούμε να βγάζει καλή λίγο. Είναι. Δεν έμενε. Λίγο πολύ. Βέβαια. Λίγο πολύ. Έχει μπει σε ζάχο Χατζηφωτίου, μου είπανε σήμερα το ρεπορτάζ. Αυτή. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Μην τα συζητάς. Και αυτή παλιά μοντέλο, φαντάζομαι. Δηλαδή, τώρα, όχι, όχι. Α, δεν ήτανε. Νομίζω ότι αυτή είναι κάτι. Πώς τη λένε τώρα, manager, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι στην κατηγορία, ρε παιδί μου, που θα μπεις, αλλά μετά θα τη φτύσεις. Ναι, οκ, okay, έτσι λες εσύ. Τώρα έτσι υπάρχουν λέω, άλλοι που μπορούν να θέλουν να κάνουν. Έρχεται και ένα spoiler, έρχεται και ένα spoiler στο live μας. Ναι. Έρχεται ένα spoiler, το οποίο δεν θα το πω, γιατί ο κόσμος μπορεί να περιμένει να δει. Εντάξει, άλλη ενημέρωση έχω εγώ όμως ότι φεύγει σήμερα. Μάλιστα. Όχι αυτή που μου έστειλε, φίλε μου Γαβρίλη, να ξέρεις. Λοιπόν, φίλε, ειλικρινά δεν μπορώ να μείνω σε άλλα ζητήματα. Με έχει συνεπάρει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ, δηλαδή από το πρωί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ναι. Ασχολούμαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Όλη μέρα ασχολούμαι με τον Greece's Next Top Model. Και το γεγονός ότι φαγώθηκε η Μέγκη. Φαγώθηκε το κορίτσι. Αυτή εδώ παίζει μπάλα, υψηλή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο, Νικοβατόπουλε, για πες, τι έχουμε, πώς πάνε τα πράγματα. Συγκλονισμένοι, όλη η Ελλάδα με αυτά τα οποία αναφέρεις, Νικό. Αντικειμενικά μιλώντας είναι. Καθυλωμένοι στα ραδιοφωνάκια τους ακούνε. Αντικειμενικά μιλώντας είναι. Οι άλλοι περπατούσαν τα λικέρια στο μεταξύ. Πάνε εσύ περπάτα ρε, εσύ με την πάρω στην πισίνα να πηγαίνει έτσι. Έλα, η πλατφόρμα, η παλέτα, άντε να στο πω έτσι για το καταλάβει. Η μαυρομάλα, η Genevieve. Η Genevieve. Πώς τη λέτε, από πού βγαίνει αυτό τώρα, το Genevieve. Σύμφωνα με τον Νίκο Μουτσινά, βγαίνει από το Ζινοβία. Σύμφωνα δηλαδή, με την ίδια τη λένε Genevieve. Ναι, Ζινοβία δεν μπορούσε να σε λένε, μου το έκανε Genevieve και ζει. Κατέβηκες από το χωριό σου και ζει. Βρε χαρχάλο, άσε με τώρα, Νίκο, με τη Genevieve. Η Genevieve είναι από τις πιο γνωστές art director της χώρας. Μη ρωτήσει το art director, δεν ξέρω. Ωραία. Ρε, είναι ένας χώρος στον οποίο τον ξέρουμε, μην κρίνεις. Η Genevieve. Σαν το Μίχελ, ένα πράγμα. Ο Μίχελ του ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος του Άρη. Έλα, δεν ξέρω. Η art director, από ό,τι καταλαβαίνω, την είχα περάσει για φωτογράφο αρχικά αυτή, αλλά αυτή πρέπει να είναι. Μόλις βάζεις στο Google Ζενέ, σου βγάζει. Genevieve Mazarin. Genevieve, Genevieve, φίλε. Genevieve. Ναι. Δεν είμαι τρελή επειδή έτσι ξύπνησα. Με ενοχλεί πολύ όταν οι κοπέλες του Τζίνι τιμή λένε κάτσε εδώ πέρα. Πέραμε, το ναι, ναι, είναι η μήτρελη συγκεκριμένη. Είναι. Δίνει γκάζ για φουλ, η Genevieve. Ποια είναι η μυστηριώδης βοηθός, λέει εδώ πέρα. Ναι.
Μ' αρέσει γιατί κάνεις ρεπορτάζ. Με το Λεοπαρδαλέ. Με τις δολοφονικές παρατηρήσεις παίκτριας. Η art director δικαιώνεται ο συνάδελφος του Greece's Next Top Model. Κατάφερε να κλέψει εντυπώσεις και να κάνει στους τηλεθεατές να ρωτούνται ποια είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η art director, ο art director τέλος πάντων, είναι ότι είμαστε εμείς όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα για να κάνουμε το σκηνικό. Ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, την πασαλά, και εγώ είμαι ο art director υπεύθυνος για το, ξέρω εγώ, το σκηνικό από πίσω, το πώς θα στηθεί όλο. Έχω εδώ πέρα βιογραφικό, λοιπόν. Ναι. Η Geneviève. Geneviève, yes. Μαζάρι. Ναι. Έχει σπουδάσει art and design στον Καναδά. Ορίστε. Από το 93 στο 98. Πέντε χρόνια στον Καναδά, παιδιά. Εντάξει, και εσύ τώρα κάνετε σχολιασμό στη Θεσσαλονίκη. Δες την όμως τη δικιά σου, Τιάννα, την εδώ, η επαγγελματία μοντέλο. Ναι. Η Ιλιάνα, πώς τη λένε, που τα έχει κάνει όλα. Δες την, χαλαρή. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Μπράβο, Ιλιάνα. Κατάλαβες. Έμπαινε η Ιλιάνα. Τη θεωρώ λίγο υπερτιμημένη, φίλε μου. Εντάξει, ωραία, έχει ωραίο πρόσωπο. Ναι, okay. Okay. Ναι. Λοιπόν, λέει, μετά την, μετά την επιστροφή της, λέει, στην Ελλάδα, ναι, δούλεψε ως junior fashion editor, λέει, mm-hmm, με το fashion editor Νικόλα Γεωργίου. Δεν το ξέρω το κύριο, okay, να με συμπαθάτε. Αφήνοντας, λέει, το προσωπικό της στίγμα στους μεγαλύτερους ελληνικούς οίκους. Βέβαια. Την ίδια ώρα, λέει, εργαζόταν ως μοντέλο, mm-hmm, με σπουδαίους σχεδιαστές όπως Γιώργος Λευκός. Αυτή κράζει την άλλη τώρα, δες και κάνει έτσι. Ναι. Με σπουδαίους σχεδιαστές όπως η Γιώργος Ελευθεριάδης, ναι, Λουκία Φίλιπ, ναι, Λουκία, Μόρτου, Λουκία, Λουκία, έτσι, ναι, σε καρισμένο, okay. Μ' αρέσει που έχει ελληνικά ονόματα, αλλά στα γκρίκλεις. Ο Ζαλία Παρθένης. Ο Ζαλία Παρθένης είναι πολύ γνωστή, ρε φίλε. Ενώ έχει προπατήσει σε πολλά catwalk. Μάλιστα. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν της έφτανε και αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να ταξιδέψει στο άγνωστο. Mm-hmm. Για τρία χρόνια ταξίδεψε σε ολόκληρη την Κεντρική και Νότια Αμερική, ρε φίλε. Αναζητώντας έμπνευση και νέα ρεθίσματα. Ναι. Επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα, λέει, ως φωτογράφος μόδας, mm-hmm, με τη δουλειά να αναγνωρίζεται και να έχει δημοσιευτεί σε μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς τίτλους περιοδικών. Ωραία. Από το 2014 εργάζεται ως art director στο fashion workshop της Βίκης Καγιά. Ωραία. Και... Άγια, πήγες με βίσμα δηλαδή. Εντάξει. Έχουμε ωραία, είχαμε λοιπόν. Ωραία, μπράβο, εδώ ναι. Λοιπόν, και περισσότερο ότι γνωρίσε μέσα από τον Greece's Next Top Model. Έχει και Instagram από ό,τι βλέπω, η συγκεκριμένη. Μάλλον φαντάζομαι την ακολουθείς ήδη, έτσι. Όχι. Δεν ακολουθώ καμία από τα κορίτσια. Να, δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα. Κακό. Εντάξει, ρε φίλε. Κακό. Εντάξει. Κακό, είναι αλλά είναι κοσμογυρισμένη, είναι ψαγμένη. Εντάξει, μπήκε με δοντάκι, αλλά οκ. Okay. Βέβαια, φωτογραφίες. Μας ενημερώνει η καλή φίλη Δώρα. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι, την αγαπάμε πολύ, μας λείπει. Καλά, ναι. Λέει ότι απόψε η Geneviève, ναι, είπε κάτι στα γαλλικά. Ωραία, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως. Έστικα. Ένα ακόμα γράμμα μπροστά. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται στα γαλλικά. Είναι τα σκά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το είπε. Θα το κάνω στο translate. Ναι. Βάλτε το αν μπορείς να έχει και τέτοιο. Τι. Α, και έχει και ήχο. Έχει δικό ρεφ. Να το πω πώς το είπε ο Geneviève. Εντάξει. Και γαλλικά μαθαίνετε λοιπόν εδώ. Έτσι. Άμα έχει Nations League, αυτά θα γίνεται, να ξέρετε. Ω, ναι, εύκολα. Τελείωσε. Εύκολα. Για ποδόσφαιρο από την άλλη εβδομάδα πάλι. Κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε live commentary του. Έτσι. Επεισοδίου, το οποίο παίζει σήμερα, έτσι, γιατί παίζει Δευτέρα και Τρίτη. Δυστυχώς μόνο σκάνδαλο. Θα έπρεπε να παίζει κάθε μέρα. Ωραία. Θα κάνουμε live commentary, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η Αμανατίδου αυτή τη στιγμή μας δείχνει. Μας δείχνει το πώς πόσερ, ας πούμε, και ήταν μπροστά στο catwalk αυτό. Α, στα ελληνικά το είπε, λέει η Δώρα. Α, μάλιστα. Εγώ το βρήκα στα γαλλικά, ρε παιδιά. Δεν έβαλαν μπίπ από μπροστά. Και το ηχητικό. Για βάλτο λίγο, για βάλτο. Να ακουστεί. Ορίστε. Περίμενε. Ζελεού. Έχει... Ακούγεται η Μέγκη από πίσω και εγώ λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Λέω από εδώ παίζει. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Οπότε τα γαλλικά σε εισαγωγικά. Σωστά. Σωστά το λέει, το αναφέρει η φίλη μας η Δώρα. Μάλιστα. Και σου λέω, δεν το είδα το επεισόδιο χθες. Έτσι σκάγαν τα μηνύματα από παντού. Χτυπούσαν Instagram, Viber, WhatsApp. Έφυγε η Μέγκη, τη φάγανε, την κάνανε, την ράνανε. Εντάξει. Λοιπόν. Καλή ιδέα κι αυτή. Το έχουμε που το έχουμε το κανάλι. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Ένα podcast μετά την εκπομπή για σαν post-game. Για το ανάλυση του επεισοδίου και τέτοια. Τι είδαμε. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, δεν είσαι πολύ fan από ό,τι βλέπω. Δεν έχεις μπει στο mood του Greece's Next Top Model και με παγωητεύεις. Πολύ επιφανειακά και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ και παραπάνω. Ναι, γιατί εγώ, φίλε, έχω φάει μέρες τώρα. Δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Αυτή την τριάδα τη φωνική την ήξερα, εντάξει. Δεν ήξερα ότι μαλώσανε. Είχα μείνει λίγο πίσω αυτό το κομμάτι. Ναι, ο αρχικός λόγος που μαλώσανε τα κορίτσια ήταν ο εξής. Δεν αντέχανε με την άλλη. Όχι. Η μία εκ των τριών βοήθησε μία εκ των εχθρών να φτιάξει noodles. Και αυτό ήταν λόγος για να ξεκινήσει, ωραία, μία έρηδα. Και τι δηλαδή να κάνει. Δηλαδή αυτές τι είχαν πει ότι εμείς οι τρεις θα τις φάμε όλες τις άλλες και θα φτιάξουμε. Δεν έχει τελείωσε. Δεν βοηθάμε καμία σε οτιδήποτε.
Και πήγε η μία υψηλή, ή δεν θυμάμαι πώς τη λένε, η μαυρομάλα, και βοήθησε την άλλη την εχθρό να φτιάξει νούντλς. Σκάνδαλο. Και η Μέγκη μετά από αυτό τη γύρισε το μάτι. Να σου πω λίγο κάτι, είμαι μαζί τη. Είπαμε, εμείς οι τρεις τέλος, είμαστε μόνες μας. Δεν βοηθάμε κανέναν. Είπε η Μέγκη. Και η άλλη βοήθησε να φτιάξει νούντλς, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή που να κάνει και κλέφτικο. Πραγματικά. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να κάνει. Δηλαδή να κάνει και κανένα παστίτσιο. Ακριβώς. Φαντάσου και θα γινόταν. Μαγιοτράβημα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω όμως, ρε φίλε, ότι υπάρχει στον Greece's Next Top Model. Τι? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πολύ ποιότητα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχει καμία να πει πω από τι όμορφη γυναίκα είναι αυτή. Κάθε εβδομάδα φεύγει μία ή δύο. Νομίζω σε κάθε επεισόδιο φεύγει από μία. Ναι. Ναι. Δηλαδή δύο την εβδομάδα. Μάλιστα. Η μοναδική που ίσως να πει ότι είναι μαθητική, ρε, να δεις. Νάρα είναι η υψηλή από τις τρεις, ρε φίλε. Η μαυρομάρα, τουλάχιστον δικά μου τα μάτια. Αυτή εδώ μπροστά με το κίτρινο, με το μουστάκι, δεν ασχολείται. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Και είναι και άλλη μία. Αυτή εδώ το. Ναι. Δεν μπορεί να το πει. Τι έχει. Δεν έπρεπε να το πω. Τι έχει. Υπάρχει πολύ ωραίο βίντεο. Διάφορα τέλος πάντων. Με τη συγκεκριμένη. Θα το κόψουμε. Ναι, υπάρχει. Γλώσσα, πώς το λέει, γλώσσα λανθάνουσα. Ναι, τα αλήθεια λέγει. Κατάλαβε. Έχει διάφορα κορίτσια που έχουν ενδιαφέρον. Εντάξει, αλλά δεν έχει καμία που να πει. Πω. Τι. Νάρα, α πούμε, κατάλαβε. Γιατί Νίκο, αυτά τα μοντέλα τώρα, αυτή δεν μ' αρέσει καθόλου, τα μάτια τη είναι. Σαν αυτό που παίζει στο Bohemian Rhapsody. Το τέτοιο να. Η Ειρήνη Καζαριάν. Με καταγωγή από την Αρμενία, λένε οι πληροφορίες. Με τι θα είναι, φίλε, από τα διαβατά. Πιθανό βασικά να ήταν και από εκεί. Δεν είναι, αυτές είναι φίλε ξερακιάνες, δεν έχουν πιασίματα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν δηλαδή λίγο. Πώς ρε, έχουμε και plus size models. Δεν σου λέω για το άλλο άκρο. Εγώ σου λέω μια μέση κατάσταση. Να έχει δηλαδή κάτι να πιάνει. Ενέργεια να μην είναι και. Όχι αγάπη μου, τι θα φάμε. Έχω μαρούλι με σέλερι τώρα. Άντε τώρα, μωρέ, εντάξει. Ρε Σιδώρα, ο αναπτήρας χθες ήταν η συνέχεια του τέτοιου. Ήταν η συνέχεια του. Πες το. Μετά τα νούντλς. Δηλαδή από τα νούντλς ξεκίνησε το πρόβλημα στις 3 και μετά με τον αναπτήρα έγινε πανηγύρι μεγάλο. Είχαμε κι άλλο, τι αναπτήρα. Ναι, γιατί ρώτησε χθες, παίζαν τον αναπτήρα χθες. Τον παίχνει τον αναπτήρα, το ξέρεις. Ούτε αυτό το ξέρεις. Δεν έχει ποτέ αναπτήρα. Ρε εσύ, ο αναπτήρας είναι το. Μαζευόμαστε, ξέρω εγώ, παρέα τώρα εμείς οι τρεις εδώ πέρα. Ωραία, κάνω εγώ μια ερώτηση και σου δίνω τον αναπτήρα και, δίνεις, και τον δίνεις εσύ μετά σε αυτόν που τέλος πάντων πιστεύεις ότι το κάνει. Δηλαδή, ποιος πιστεύεις ότι πηγαίνει με άντρες, ο Νίκος. Κράκ, το δίνεις, κατάλαβες. Είναι ωραίο παιχνίδι, φίλε. Είναι ωραίο. Ναι. Γιατί βγαίνουν αλήθειες. Και ρωτάει ο Ρονάλντο, ναι, η τύπησα που παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Από τις τρεις σας λέει που κάνετε παρέα, ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα, Γκρανκ, πρέπει να το δώσει τον αναπτήρα και το δίνεις υψηλή. Η ψηλή παίρνει μια υπερξενισμένη φάτσα εκείνη την ώρα και σε κάνει ένα. Και άμα δεν το δώσει πουθενά. Δεν γίνεται να το δώσει πουθενά, ρε φίλε. Μπορεί να μην λέει καμία ψέματα. Εντάξει τώρα. Το δίνει τον αναπτήρα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και μετά. Και αυτό παίρνει τον αναπτήρα, τι κάνει. Συνεχίζει, κάνει μια ερώτηση και το δίνει αλλού, κατάλαβε. Ναι. Αυτό. Έτσι πάει πολλέ φάσει με τον αναπτήρα και εκεί έγινε το. Μάλιστα. Το πανηγύρι το μεγάλο. Τέλο πάντων. Αυτά άμα ήταν 20 άντρε εκεί μέσα, πόσου μπήκαν δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή τι θα κάνουν. Πόσο νομίζω, μια κουσαριά είναι. Ναι, άμα ήταν 20 άντρε θα κάνανε. Δεν θα παίρνωσα πολύ ωραία. Model. Ναι. Δεν θα παίρνωσα πολύ ωραία. Τι εννοείς θα παίρνωσα πολύ ωραία. Δεν, μπορώ δεν σου λέω. Κοίτα, εσύ επειδή είσαι το μυαλό σου πάει στο πονηρό, δεν σημαίνει ότι εννοώ αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα ήταν πολύ πιο στα. Δεν το ξέρω, φίλε. Ο χώρος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Δεν νομίζω, ρε Νίκο τώρα. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος. Λένε όσοι ξέρουν. Ναι. Τι να σου πω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Ούτε κι εγώ. Δεν είχα τα προσόντα. Η πιο κοντινή επαφή που είχαμε το χώρο ήταν που είδα το Λάκρα αυτόν εδώ. Τον πέτυχα στο κόσμο πριν 2-3 εβδομάδες. Αυτό. Πολύ καλή ερώτηση έρχεται από το φίλο μας. Πολύ, ναι, πολύ καλή ερώτηση από Αθήνα. Ναι. Έρχεται και ρωτάει. Πόσα έχεις φάει με το παιχνίδι αναπτήρας. Ούτε ένα. Απαντώ. Δεν το ξέρω το παιχνίδι. Δεν είχαμε παιχνίδι. Για με την παγκά δεν παίζουμε αναπτήρα. Και εγώ έχω παίξει. Απλά ήξερα το παιχνίδι. Μην νομίζεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ούτε ένα φίλε. Ούτε ένα φίλε. Λοιπόν. Α, συνεχίζει από πίσω το. Ναι, ρε, παίζει Μέγκη. Αφού εσύ έχει Best of Μέγκη 15 λεπτά, Best of Μέγκη. Μπορούμε 19. Να βάλουμε λίγο το ηχητικό με τη στιγμή της αποχώρησής της. Ναι. Που το έχουμε έτοιμο, Βασίλη Καβαδία. Μπορεί να καταρρεύσω εγώ, ναι, ναι, αν το ξαναδώ, αλλά εντάξει. Αυτό το 50 δευτερόλεπτα πόσο είναι που σου έστειλα κάπου εκεί. Μπορεί και να καταρρεύσω. Όχι το άλλο με τον Ευαγγελίου Άννου. Κάτσε και τώρα μου τον μπέρδεψε τώρα τον φίλο και στην Αλφα μέσα. Εντάξει, το βρήκε. Όχι 50 δευτερόλεπτα. Αυτό που σου έστειλα εγώ. Ωραία, βάλτε το και θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, μετά από το. Ναι, ρε, ξεκινάει όλο από εκεί. Ναι, ότι ναι. Είναι διαιτητής, φεύγει η τάδε. Κατάλαβε. Ροζάνα και Μέγκη. Μέγκη και Ροζάνα. Ροζάνα, μα έχει συνηθίσει σε πολύ πιο ωραίες εικόνες. Mm-hmm.
Τι δεν σου άρεσε, μια... τι δεν την ομάλα, ενδιαφέρουσα. Ναι. Πήγαμε πολύ καλή ψυχολογία. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτή ήταν πολύ άσχημα στο προγράψιμο τον νηφικό. Και... πολύ, πολύ άσχημα. Το φόρεμα με δυσκόλεψε λίγο τον νηφικό, το προσπαθούσα ναι. πολλή ώρα. Αυτή ναι, ξαφιά σαν φίλη. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα όσο μπορούσα. Σκάνδαλος, γιατί είναι 24. Αποκλείεται. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Και εγώ είμαι, πάρα πολύ. Δεν το περίμενα από σένα να είσαι εδώ, Μέγκη, μετά από τόσο που έχουμε πει, τόσο που έχουμε κάνει. Αυτοκτονήσουν προσπάθεια. Ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ το περίμενα. Από τη Ροζάνα δεν το περίμενα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Από τη Μέγκη ήταν αναμενόμενο. Καιρό να φτάσει σε αυτή τη θέση. Λέτε έτσι όπω πήρανε δύο καλύτερε φωτογραφίε να φύγετε και δύο. Είναι πιθανότητα αυτή η σήμερα, πιστεύετε? Τέτοια είναι μια φίλη, μη φύγει καμία. Θα μπορούσε να έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή που κατάφερε να παραμείνει σήμερα στο σπίτι του Next Top Model. Είναι η. Ροζάν, σκάνδαλο. Κλάματα μετά τι γύρε και τέτοια. Από πίσω. Ο Χαν Ζήμερ, επιμελεί τη μουσική. Έχει δει πω κάνουν οι άλλε. Οι φίλε. Είναι η Ροζάνα. Άρε Μέγκη, σε φάγανε μπαμπέση καρέ Μέγκη. Θα πρέπει να φύγει. Άρε, Μέγκη. Γιατί βρε κορίτσι μου. Εδώ, κλάμα τώρα. Εδώ, Βασίλη, εδώ δώσε. Άκου. Και τελικά παίρνω εγώ τη φωτογραφία μου, μένω εγώ στο παιχνίδι και φεύγει η Μέγκη. Δεν στεναχωρήθηκα που έφυγε. Ούτε χάρηκα που έφυγε συγκεκριμένα εκείνη. Απλά χάρηκα που έφυγε εκείνη και όχι εγώ. Εντάξει, δεν το πολύ περίμενα γιατί δεν είχα μπει ποτέ στη διάδα τη χειρότερη. Άρε, Μέγκη. Ήταν λίγο απογοητευτικό που κράτησαν τη Ροζάνα. Και θέλησαν να με βγάλουν εκτός. Άκου. Άρε Μέγκη, έτσι όλη η Ελλάδα από χθες έτσι κλαίει. Όλη η Ελλάδα κλαίει έτσι από χθες έτσι. Όλοι μας έτσι είμαστε, έτσι ξυπνήσαμε. Τι γίνεται. Έτσι ξυπνήσαμε. Έτσι ξυπνήσαμε. Έτσι, εγώ έτσι είμαι σήμερα όλη μέρα. Όλη μέρα σήμερα είμαι έτσι. Κλαίω με οδυγμούς, πραγματικά με λιγμούς. Για αυτό το πράγμα. Άκου. Και άκου μετά λέει η άλλη. Σιγά λέει και την βάλω στο μήμα, λέει. Κάτσε στο καπάκι τώρα, περίμενε. Έλα, δεν δείξω πρέπει να το έχει όλο το βίντεο. Κάτσε. Περίμενε. Έλα. Έλα, δείξε βίντεο που μιλάνε οι άλλες τώρα για την Μέγκη που έφυγε. Το ξέσπασμα από τη Σέβη ήταν τραγικό. Είναι drama queen. Εντάξει, θέλει να τραβάει τα βλέμματα, δικαίωμά της, εγώ δεν θα έκανε έτσι. Ναι. Ήταν πολύ αστείο για μένα προσωπικά, πολύ γιατί οι δυο δεν τον πήγαιναν καλά το τελευταίο καιρό και μου φάνηκε λίγο στήλο. Χαμηλάκι. Άρε Μέγκη. Άρε Μέγκη, σε φάγανε ρε Μέγκη, μπαμπέσικα. Άρη πατρίδα. Λοιπόν. Φτάσαμε μετά και μισή με αυτά και με αυτά, Νίκο Παπαδόπουλε και Βασίλη Καβαδία. Είναι αυτό το βίντεο μαζί με πολλά άλλα και αυτό το show η απόδειξη ότι οι γυναίκες μεταξύ τους μπορεί να είναι όταν μιλάνε αγκαλιές, φιλιά, φιλενάδα και τέτοια. Όχι, αλλά αυτές δεν είναι έτσι. Όταν γυρίζει έχει, πλάτη. Γι' αυτό ρε φίλε δεν υπάρχει πραγματική φιλία μεταξύ γυναικών, υπάρχει μόνο πραγματική φιλία μεταξύ των άντρων. Άσε, Νίκο Παπαδόπουλε. Γιατί από άντρες δεν έχει. Η μία δεν λαμβάνει την άλλη. Άσε, Νίκο Παπαδόπουλε. Άσε τώρα καλά. Εντάξει. Όλοι οι άντρες μεταξύ τους, τι να σου πω. Είναι όλοι. Ναι, όλοι. Αλλά με τις γυναίκες αυτό το οποίο σου λέω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι μπορεί να είναι στον αντρικό πληθυσμό και στον αντρικό φίλο είναι κομμοσκοβίτη. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δεν συμφωνώ και τόσο. Αλλά οκ. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωρε φίλε, πέφτουν τα χρήματα. Πω, τι γίνεται. Πω. Είδες ρε φίλε. Όχι, τα ίδια είναι σε δύο φίλοι. Άντε ρε Νίκο Παπαδόπουλε, τι μας είπες στο σιρτάρι που φτιαχτήκαμε. Λοιπόν, να το. Έλα, εδώ πέρα. Δώσε το λαό σου. Κυρίες και κύριοι, ακούστε προσεκτικά, ανοίξτε τα αυτιά σας και τα μάτια σας γουρλώστε τα. Το Θεσσαλονίκη Summit έρχεται ξανά στην πόλη μας και η Στοίχημαν, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα, παρακαλώ, μας προσκαλεί στο Workshop Digital Future Trends, έτσι, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, σε τρεις μέρες, έτσι, από τις 2 στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Ολύμπιας του Ιωάννης Βελίδης. Mm-hmm. Λοιπόν, δήλωση δωρεάν συμμετοχών μέχρι τις 14 Νοεμβρίου στο www.thessalonikisummit.gr. Κυρίες και κύριοι, του Στοίχημαν και το Στοίχημαν.gr που είναι μαζί μας μέχρι και τις 12. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, μπορείτε να δείτε να μας γνωρίσετε, δηλαδή να δείτε αν είμαστε αληθινοί, θα δώσουμε αυτόγραφα. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Θα βγουν φωτογραφίες μαζί σας, αν θέλετε. Δηλαδή. Θα είμαστε σαν ambassador. Θα κάνουμε και δηλώσεις ενδεχομένως, θα δούμε πώς θα πάει. Ανάλογα. Θα φανεί ανάλογα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, καλοί φίλοι. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Έτσι, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα Μέγκη. Αν και για μένα αξίζει ολόκληρη εκπομπή, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ. Η εκπομπή που ασχολείται με όλα. Μου έρχονται διάφορα μηνύματα που μου λένε να αποχωρήσω από την εκπομπή για σήμερα. Ότι έχει κλείσει ο κύκλος μου για σήμερα στην εκπομπή. Ναι. Ότι οτιδήποτε περαιτέρω πω μετά τη Μέγκη. Ναι. Ωραία. Θα είναι περιττό. Ωραία. Έχω το okay σου. Να φύγεις. Δεν θα είμαι το αύριο, ρε φίλε. Κρίμα. Αν δεν σε αφήνω μόνο σου, εντάξει. Δεν θα είμαι το αύριο. Θα λείπει αύριο, φύγει και σήμερα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, δεν γράφει. Τι γράφει εδώ. Τι μάθε εδώ πέρα. Λαλάκα! Να σου πω λίγο κάτι. Άκουσα τι τοποθετήσει σου το απόγευμα και θα σε δικάσω αργότερα μετά τι 11. Για ποιο λόγο? Για κάτι που άκουσα σήμερα το απόγευμα που έλεγε εδώ με τον έτερο, με τον άλλο συμπαρουσιαστή σου. Πράγμα. Στο δίωρο του Άριο. Τι, του Άριος. Τι είπα δηλαδή. Δεν θα πούμε τώρα, θα πούμε μετά. Θα με δικάσει. Θα σε δικάσω, ναι. Ισχύει να με δικάσει. Θα σε δικάσω. Κάτσε και προσκοπεί. Ποιο θα με δικάσει. Θα σε δικάσω, ρε. Ήρθε έντα με στο χώρι. Θα σε δικάσω. Ναι. Εμένα. Ναι, θα σε δικάσω. Γιατί? Γιατί διαφωνώ σε αυτά που είπε, ρε φίλε. Τι είπα και... μια ωραία αντιπαράθεση. Τι είπα και διαφώνησε. Θα τα πούμε μετά. Για τον Ερέκα θα μου πει και εσύ. Όχι, ρε. Για τον Παντελίδη. Όχι. Τι. Να σε τώρα, σου λέω. Έχουμε άλλα πράγματα να περιμένουμε τώρα. Έχουμε την Ελένη. Πάμε στη δεύτερη αποχώρηση του 24ωρου που απασχόλησε. Παντελώ αδιάφορη προ τα Μέγκη, αλλά τέλο πάντων, οκ, okay, έχει απασχολήσει και αυτή κάπω. Ελένη Μπούντου, τι γίνεται? Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σα, καλά είστε. Καλά είσαι. Είμαστε καλά, εσεί τι κάνετε? Καλά είμαστε. Βασικά, εγώ δεν είμαι και πολύ καλά, να πω την αλήθεια, μετά τα χθεσινά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει τόσο εύκολα. Έφυγε η Μέγκη από το Τζίνι τη Μέγκη. Να έχει φαγωθεί η Μέγκη, α πούμε, και εμεί να το κυκλοφορούμε σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά τέλο πάντων, οκ. Θα ζήσουμε και με αυτό. Έχεις κάνει την καταγγελία σου, έτσι, για αυτό το δύσκολο 24ωρο. Κανονικά πρέπει να είναι εθνικό πένθος σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα πρέπει να δουλεύουμε σήμερα, θεωρώ, Ελένη. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και θα επανέλθει στο παιχνίδι, γιατί... Α, έχεις την πληροφορία. Το παρακολουθείς και εσύ. Θέλοντας και μη, έχω μάθει. Δεν το παρακολουθώ. Πες λίγο ποιο σου έβαλε το μικρόβιο όμως από τις πρώτες μέρες. Πες λίγο. Θέλοντας και μη τι? Γιατί με το ζόρι σε βάλανε. Όχι με το ζόρι. Δεν φιγουράρει πάντου συγκεκριμένα. Α. Δηλαδή δεν θα τη δεις όλες τις εκπομπές. Λέω μήπως κάθεσαι με παρέα πόσμα. Που σε... Είσαι πιο ουράνιο και τόξο. Δεν συμμέτεξε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Όχι, δεν είδα χθες δυστυχώς, γιατί η τηλεόραση ήταν αλλού γυρισμένη, το καταγγέλλω δημοσίως. Ωραία, περνάτε στο γραφείο γενικότερα, βλέπω. Μπράβο. Σήμερα κάθεσαι και σχολιάζεσαι με κάτι βόλεϊ, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Γι' αυτό σηκώθηκε ο Νίκος Μοσχοβίτης και έφυγε. Ναι, δηλαδή εντάξει, κάπου όπα. Δεν το σήκωνε το πίνο. Μην προχωρήσουμε στις άλλες, τις πιο light αποχωρήσεις. Ωραία. Με τη Μέγκη βεβαίως, γιατί έθεσε ψηλά τον πύχη ο Νίκος Μοσχοβίτης. Θέλω να μου πεις γιατί σε καταγγέλει ο Νίκος Δίπλα. Μετά τις 11. Μετά. Τι υπόθηκε στην εκπομπή του Άρη. Δεν ξέρω τώρα, δεν πάει το μυαλό μου πουθενά. Είναι λάσπη. Κάτι ο ΠΑΟΚ με τα ψέματα είναι πρώτος ή κάτι τέτοια. Είναι δεν η λάσπη Ελληνικούντου. Πρόσεξε, αλλά η λάσπη κάποια στιγμή ξέρανεται και πέφτει. Να ξέρεις. Και είναι αυτό το μου μετέφεραν. Όχι, 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 τα αυτάκια μου τα άκουσαν σήμερα. Ο ΠΑΟΚ με τα ψέματα είναι πρώτος και τέτοια, Ελένη, να ξέρεις. Έτσι λένε εδώ το απόγευμα. Α, σε αυτό αναφέρεσαι. Κατάλαβες, Ελένη. Για πες μας για τον Λούμπος Μίχελ τώρα, γιατί ήταν λίγο... Μετά το διπλό επί του Απόλλων όλα αυτά, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σε μια αποστροφή του λόγου μου, Ελένη Μπούντου, έκανα αυτή την αναφορά. Πάμε όμως στην... Δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα για να πάρω θέση. Μου είπανε... Να δω το replay. Ναι, οπότε σας αφήνω να τα δείτε για να πάω στα σωστό, γιατί και εκεί είχαμε έτσι μία αποχώρηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ήταν κάτι που μας βρήκε έτσι προεκπλήξε... Όχι. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. Δεν είναι ότι έπεσε κεραυνός ενεφρία, όχι. Ούτε κάτι το οποίο ήταν έκπληξη, σόκαρε, αν θέλεις, εξέπληξε. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ και την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Μάριο Μπράνκο τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις 20 Αυγούστου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φάνηκε να μην είναι έτσι ξεκάθαρο ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Και αναφέρομαι βεβαίως και στον Λούμπος Μίχελ και στον Μάριο Μπράνκο. Εκ του αποτελέσματος και βασικά μέσω της ανακοίνωσης ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι ο Μάριο Μπράνκο μπήκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι προετοιμαζόταν για μια διάδοχη κατάσταση αυτή του Λούμπος Μίχελ, το συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, συμπληρώνουν 3 χρόνια συνεργασίας και σε μια κουβέντα που είχε ο Σλοβάκος με τον Ιβάν Σαββίδη εδώ στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή συγκεκριμένα, όπου ο μεγαλομέτωχος συνόδεψε βεβαίως και την ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας και στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Οι δύο άντρες λοιπόν συζήτησαν, τα έβαλαν κάτω για να τα λέμε όλα. Έκαναν έτσι τον απολογισμό της συνεργασίας τους μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι το συμβόλαιο ολοκληρώνεται και τον Δεκέμβριο. Σίγουρα τα εξέτασαν όλες τις παραμέτρους και κατέληξαν στο να αποχωρήσει από αυτήν την θέση
ο Λούμπος Μίχελ και βεβαίως τον ρόλο του, τη θέση του να πάρει ο Μάριο Μπράνκο, ο οποίος είναι από σήμερα τουλάχιστον το απόγευμα και επίσημα ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και ήδη νομίζω ότι το όνομά του και το γεγονός ότι τον διαδέχτηκε μάλλον επίσημα τον Λούμπος Μίχελ, φιγουράρει και στα διάφορα δημοσιεύματα του εξωτερικού. Ελένη, πριν σε πάω στον Μπράνκο, σε μια ερώτηση που σε θέλω, ναι, για τον συγκεκριμένο. Ο Μίχελ ήταν 3 χρόνια, Τρία χρόνια περάσαμε, ναι, τον Μίχελ. Τρία χρόνια περίπου συμπληρώνονται. Μάλιστα. Περίεργη προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Εγώ ξέρω, δεν μπορώ να μηδενίζω. Έτσι. Ναι. Το ότι εδώ και καιρό ήταν παρόν απόν, εντάξει. Ήταν νομίζω κοινό μυστικό. Ας πούμε όμως να σου πω λίγο κάτι, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο Μάτος, υπάρχει ο Κρέσπο, υπάρχει ακόμα και ο Κάνιας. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι ήρθαν ελεύθεροι στα ξεκινήματα του Μίχελ, σωστά? Ναι. Δηλαδή, βάζοντάς τα κάτω αυτή την τριετία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρνητικό ή θετικό το πρόσημο για τον συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ο καθένας, όπως και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έχουν κάνει το δικό τους ταμείο αναφορικά με τον Μίχελ. Ο καθένας, βάσει της κρίσης του, βάσει της αντίληψής του και βεβαίως της γνώσης των πραγμάτων από μέσα, μπορεί να βάλει είτε θετικό είτε αρνητικό πρόσημο. Όπως και ο κόσμος το ίδιο, έτσι. Κρίνοντάς τον μέσα από την πορεία του και μέσα από τα όσα έπραξε από την συγκεκριμένη θέση. Επειδή υπάρχει αυτό που λες στα σχόλια, υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, αν θέλεις. Υπάρχουν άλλοι οποίοι φαίνονται δυσαρεστημένοι με την αποχώρησή του, άλλοι οποίοι τον επικροτούν για αυτά τα οποία έκανε. Δεν θα ήθελα προσωπικά να πάρω θέση στο συγκεκριμένο, γιατί θεωρώ ότι, όπως και για τον Άρνεσεν, έτσι, κατέληξες εσύ πουθενά σε ένα συμπέρασμα ότι το πέρασμα του Άρνεσεν από τον ΠΑΟΚ είναι πετυχημένο ή αποτυχημένο? Όχι. Όχι, έτσι δεν είναι. Μετά Χριστόν Προφήτης και στη λογική ότι ξέρεις, πουλήθηκε ο Ροντρίγκες, πουλήθηκε ο Τσίμιροτ, μπορείς να πεις ότι ναι. Αλλά και πάλι. Ο Τσίμιροτ, οι παίκτες που εξελίχθηκαν. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, έτσι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, να πει κανείς ότι το πέρασμα του Μίχελ ήταν επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, τι έκανε. Υπήρχαν και διάφορα ξεσπάσματα που, αν θέλεις, δεν άρεσαν ή κάπως τσαλάκωσαν εντός εισαγωγικών την εικόνα του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν και άλλα 5 καλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια ζυγαριά και ο καθένας βάζει και κρίνει, έτσι. Και μπορεί αναλόγως να τοποθετήσει το πρόσημο, αν είναι θετικό ή αρνητικό, για το συγκεκριμένο. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί η σεζόν είναι ακόμη σε εξέλιξη, για να κριθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτή την θέση είχα και στον Άρνεσον. Ήταν πολύ νωρίς όταν έφυγε ο συγκεκριμένος, για να μιλήσει κανείς και να τοποθετηθεί για το έργο του. Ωραία. Να σου πω κάτι. Όταν η σεζόν εξελίσσεται, όταν οι απαιτήσεις αλλάζουν, μεγαλώνουν, και ο ΠΑΟΚ βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια προχωράει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεταγραφικά εξελίσσεται και μεταγραφικά το brand name του μεγαλώνει στην ποδοσφαιρική αγορά. Άρα είναι λογικό και επόμενο να χρειάζεται και ένα φρεσκάρισμα στα πρόσωπα, να χρειάζεται νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, ανθρώπους που έρχονται με άλλες εμπειρίες, με άλλες παραστάσεις. Και αυτό τον ρόλο φαίνεται ότι τουλάχιστον θα τον κάνει ο Μάριο Μπράνκο, ο οποίος έχει τέτοιες παραστάσεις. Έτσι, μιλάμε για έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου και προφανώς από τη στιγμή που συναντήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη και έκρινε ο Ιβάν Σαββίδη ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να στελεχωθεί η διοίκηση του ΠΑΟΚ και το ποδοσφαιρικό τμήμα, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι περιμένουμε αυτή τη διάδοχη εξέλιξη. Είναι αυτά στη ζωή. Ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Έτσι. Ναι, σωστά. Ο Μπράνκο είχε ανακοινωθεί, τον πίζω, λίγο πριν την αρχή της σεζόν. Στην αρχή της σεζόν πότε ήταν, είπε 2-3 μήνες. 23 Αυγούστου. Α, έχει γι' αυτό ένα δίμηνο, 23 ναι. Αυγούστου. Τρίμηνο. Απλά θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει ένα διάστημα και προσαρμογής. Ωραία. Και να δει και να αντιληφθεί καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα, γιατί είχε τριβεί με την καθημερινότητα της ομάδας. Okay. Και σιγά σιγά σταδιακά να γίνει αυτή η μετάβαση. Πολύ ωραία. Μια τώρα ομαλή μετάβαση στην μεταλούμπους εποχή. Ο συγκεκριμένος είχε αυτό το ρόλο και στην προηγούμενη ομάδα που ήταν. Δεν είναι ο Μίχελ αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ έγινε.
Θα σου... Αυτό ακριβώς. Έτσι, θα σου ο συγκεκριμένος ήταν. Είχε αυτό το ρόλο γιατί... στη Χάιντουκ, ήτανε. Ο Μπράνκο έχει περάσει από όλα τα πόστα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξ αρχής ήθελε να ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε σιγά-σιγά και η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξή του, η ανέλιξή του τα τελευταία χρόνια ήταν εντυπωσιακή και νομίζω ότι κινήθηκε πολύ μεθοδικά. Δηλαδή, τι απασχολεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τη δημοσιογραφία, γιατί ξεκίνησε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδα της Πορτογαλίας. Οπότε προσέγγισε επικοινωνιακά, μηδιακά το χώρο του ποδοσφαίρου. Πέρασε από όλα τα τμήματα και από όλες τις εξελίξεις ως σκάουτερ και έφτασε σε ένα σημείο που είχε το δικό του δίκτυο επαφών με την αγορά, με την ποδοσφαιρική αγορά και ξαφνικά οι ομάδες να του δίνουν εν λευκό την διαχείρισή τους. Mm-hmm. Ναι. Αφού προηγουμένως είχε δουλέψει και είχε αναπτύξει έτσι πολλά πράγματα και πολλές παραμέτρους που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ωραία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος mm-hmm. ζει και κινείται στο ποδόσφαιρο από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του και αποφάσισε να μείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου γιατί απλά αυτό έμαθε να κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινήθηκε, δούλεψε μεθοδικά με φόντο το ποδόσφαιρο. Okay. Δεν λέω ότι ο Μπράνκο είναι ο πετυχημένος και αυτός θα κρυθεί μετά το τέλος της πορείας του και της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμη δρόμο, ξεκινάει τώρα. Σιδεροκέφαλος, έτσι. Mm-hmm. Έτσι δεν λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, σωστά. Για να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Ωραία. Ήδη παρουσιάστηκε στην ομάδα και στο τεχνικό επιτελείο που βρίσκεται στην Κρήτη. Παρουσιάστηκε με το νέο του ρόλο, έτσι. Γιατί mm-hmm. όταν είχε έρθει στις αρχές Αυγούστου, είχε βρεθεί και στην Μεσήμβρια και τον είχαν παρουσιάσει οι επιτελείς του δικεφάλου και επίσημα ως έναν άνθρωπο ο οποίος θα στελεχώνει διοικητικά τον ΠΑΟΚ και ποδοσφαιρικά. Και σήμερα νομίζω ότι παρουσιάστηκε με τον νέο του ρόλο που είναι βέβαιος ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Okay. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό αύριο, ωραία, ναι. και έξω από την Τούμπα είχε αρκετό κόσμο. Πριν το παιχνίδι, ναι. ρε παιδί μου, έτσι περνάει. Αν περνούσε ναι. ανάμεσά τους ο Μάριο Μπράνκο, θα υπήρχε ένας που τον αναγνώριζε, πιστεύεις? Όχι. Και θα του έλεγε Μάριο, όχι. τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, ρε φίλε. Κοίταξε. Όταν είχε έρθει ο Μπράνκο και ξεψαχνίζαμε έτσι λίγο την παρουσία του, τις συνεντεύξεις του, ξέρεις αυτό το στίγμα το οποίο είχε αφήσει στις προηγούμενες ομάδες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αρέσκεται στις συνεντεύξεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δύσκολα θα τον ακούσουμε να μιλάει συχνά πυκνά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Είναι το στίγμα των σκέψεών του και των κινήσεών του μία στο τόσο. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Είναι ένα καινούριο πρόσωπο, έτσι, με πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας. Δεν τον ξέρει κανένας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και η αλήθεια είναι ότι εδώ και τρεις μήνες δεν έχει ακουστεί κάτι γύρω από τον Μάριο Μπράνκο και ο ίδιος μάλλον δεν έχει δώσει έτσι ένα στίγμα της νέας σελίδας που άνοιξε στην καριέρα του. Δηλαδή ανακοινώθηκε τον Αύγουστο και δεν έχει βγει προς έξω μια συνέντευξη, έτσι, ναι. από τον ίδιο. Ναι, δηλαδή το να τον ακούσουμε κάπως, ωραία, ή να... Ναι, κοίταξε. Ο ρόλος του τώρα ως αθλητικός διευθυντής αναγκαστικά mm-hmm. τον αναγκάζει, αν θέλεις, να βγει κάποια στιγμή προς τα έξω, να τοποθετηθεί. Ωραία. Μπορεί να μην είναι του γούστου του, μπορεί να μην αρέσκεται, αλλά εκ των πραγμάτων, λόγω του ρόλου του, θα αναγκαστεί να το κάνει κάποια στιγμή, έτσι. Και νομίζω ότι και με τους... και θα τοποθετηθεί και στους δημοσιογράφους και στον κόσμο κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί. Πάντως αύριο δεν αποκλείεται να έχει και μια επίσημη δήλωση από τον Λούμπος Μίχελ για να μιλήσει και αυτός, να ακουστεί και η δική του φωνή για αυτά τα τρία περίπου χρόνια συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ένας Μίχελ ο οποίος θα παραμείνει με το ρόλο, με ένα συμβουλευτικό ρόλο δίπλα στην ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για διαζύγιο με τον Σλοβάκο. Μιλάμε απλώς για ένα νέο ρόλο, ένα διαφορετικό ρόλο που δεν θα τον έχει σε καθημερινή τριβή με την ομάδα. Αυτό που έκανε τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως να τον έφερε και τον ίδιο ψυχολογικά, ενδεχομένως να έκανε και τον κύκλο όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, φυσικά πλην του κομματιού αυτού με τον Μίχελ υπάρχει παιχνίδι αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι με τον Εργοτέλη. Παιχνίδι το οποίο, Ελένη, ΠΑΟΚ να το κερδίσει. Ναι. Δεν έχει την δυνατότητα να χάσει αύριο. Γιατί αν χάσει μπορεί και να μένει εκτός κυπέλλου. Όχι, μπορεί, μένει εκτός κυπέλλου. Φυσικά και πρέπει να το κερδίσει και η αλήθεια είναι ότι όπως θα έχει κάνει στους ομίλους του Europa League και με αυτή την γκρίνια, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, γιατί σε κανέναν δεν άρεσαν οι δύο σερί ήττες από την Βίντι και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σε έναν όμιλο που θεωρητικά ήταν στα μέτρα του και ξαφνικά βρίσκεται με το κομπιουτεράκι στα χέρια, δεν αρέσει σε κανέναν. Άρα στροφή στο κύπελλο, στροφή σε ένα παιχνίδι
απαιτητικό. Απαιτητικό με την έννοια ότι θέλει και πρέπει να πάρει την νίκη ο ΠΑΟΚ και ο Ράσβαν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μια έτσι ντουζίνα θα λέγαμε απουσιών, καθώς λείπουν οι διεθνείς του, λείπει ο Βιερίνη ο οποίος είναι τραυματίας και στην αποστολή βρίσκονται και τρία πιτσιρίκια, ούτως ή άλλως στα μάτια Κυπέλλου βρίσκονται πιτσιρικάδες, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δούμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ στο Παγκρίτιο, έτσι. Ναι, ναι. Και απέναντι στον πρώτο της Football League. 3-3 δεν έχει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολύ καλή ομάδα. Και ο Κοτέλης, ο οποίος έχει έναν παίκτη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει αρκετά. Όπα! Ελένη, ποιον εννοεί ο συνάδελφος? Τι πετάει στον αέρα της πόλης αυτή τη στιγμή? Ποιον τον Κοζορώνη? Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Θα τον τσεκάρουμε. Θα μας το πει εκτός αραμανή και θα σε ενημερώσω. Κάνει και ρεπορτάζ από τέλη και πάω ταυτόχρονα. Πες τον συνάδελφο δίπλα, θα τον τσεκάρουμε. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τρεις ώρες αυτό το παιχνίδι αύριο, έτσι. Να ρωτήσετε το γουγού. Οκ. Okay. Ναι, βεβαίως να το ρωτήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος βεβαίως, ο οποίος, λέω, ναι, έχει αναλάβει, ναι, να εκτενήσει την ελληνική, έτσι, αγορά. Πολύ, okay, καλά τα λέει ο συνάδελφος. Ωραία. Τρεις η ώρα. Ποιος θα κατεβεί κάποιος από το ΠΑΟΚ 24? Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Όχι. Όχι. Αλλά το παιχνίδι θα το ακούσετε ζωντανά μέσα από τον Λίβρο 107,4. Όχι, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Χάθηκε να το κάνετε στις 5. Μέσα Νοεμβρίου για Παγκρίτιο. Χάθηκε να το κάνετε στις 5 στις τέλης. Εντάξει, παίρνει πάλι, ρε φίλε, δεν έφυξε τίποτα από εδώ από εκεί, εντάξει. Δεν ακούγεται τίποτα μετά τελείως. Ναι, καλά. Ο λαμπαουτάριζο Νέιερ που λέγει ο Χρήστανδος. Εντάξει λοιπόν, Ελένη, υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να αναφέρουμε? Καλή φίλη και συνάδελφε. Τίποτα, με ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές, έτσι. Για πες μια ενδεκάδα πιθανή. Και τον Άκπομ στην κορυφή της επίθεσης, όπως όλα δείχνουν. Σίγουρα κάτω από την αιστεία του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ρέι, έτσι. Ρέι και Γλύκος είναι οι δύο τερματοφύλακες. Γλύκος αποστολή. Βεβαίως. Πρώτη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά. Για φέτος, ρε. Ήταν σε καμιά άλλη αποστολή. Για φέτος είναι πρώτη φορά. Έχεις, ναι, δίκιο. Ναι. Δεν ήτανε. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Για Βάρντα δεν είπαμε πριν από την αποστολή. Αγαπημένο θέμα. Και βεβαίως για τα εισιτήρια με Βίντι. Με Βίντι, λέω, με Τσέλσι. Α, ναι, είναι και αυτό, ναι, που έχει προκαλέσει έναν εκδευρισμό. Για πες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ρέι Γλύκος είναι οι δύο τερματοφύλακες που ακολούθησαν την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Κρήτη. Ο Ρέι, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο βασικός goalkeeper της ομάδας του Δικεφάλου. Από εκεί και πέρα στην άμυνα παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί αν υποθέσουμε ότι στα δεξιά θα είναι ο Μάτος, τότε αριστερά ενδεχομένως μετατοπιστεί ο Κίτσιου, ο οποίος βεβαίως είναι κανονικά στην αποστολή μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Μάτος του πρωταθλήματος. Και τώρα κέντρο στην δίδυμο στα στόπερ. Εκεί είναι λίγο ζόρη η κατάσταση. Αν πούμε ότι ο ένας θα είναι ο Χατσερίδης, τότε δίπλα του θα έχει Κρέσπο ή Μαλεζά, ιδού το ερώτημα. Θα το δούμε αύριο με διάδα στα χαφ των Βέρμπλουμ και των Μαουρίσιων. Ο Ακπομ στην κορυφή της επίθεσης, ο Μπίσεσβαρ στα αριστερά όπως όλα δείχνουν, ο Ζαμπά στα δεξιά και ο Ελκαντουρί πιθανότατα ως επιτελικός, γιατί ούτως ή άλλως ο Πέλκας είναι διεθνής βεβαίως και δεν είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Okay. Μια έτσι ενδεικτική ενδεκάδα, έτσι, των όσων δοκίμασε ο Λουτσές, που δεν είχε και πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι, ναι, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Πανετολικό. Αλλά όπως και να έχει, θα δούμε έναν ΠΑΟΚ εντελώς διαφορετικό, έναν ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα θα έχει αρκετές αλλαγές στην βασική σύνθεση της ομάδας. Ωραία. Και για πάμε λίγο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εισιτήρια για την Τσέλσι, που έχει, λοιπόν, μια συγκεκριμένη παράμετρο. Έχει πληροφορία τα εισιτήρια για το Stamford Bridge. Νομίζω ότι μιλάμε για μια πολύ αναμενόμενη ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ο κόσμος ρωτούσε για αυτά τα εισιτήρια, τα οποία σίγουρα είναι και φαντάζομαι μαγικά χαρτάκια για το ματς που είναι στις 29 Νοεμβρίου με την Τσέλσι στο Λονδίνο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι must win για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην αδιάφορη Τσέλσι, έτσι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Δεν κάνετε γονείς λίγο την πέρα, σε παρακαλώ. Μίλα λίγο με τα παιδιά. Με την Τσέλσι τώρα. Τι να κερδίσει τώρα την άλλη εβδομάδα τώρα. Α, να μπράβο, που τον έχει ακολουθό σου, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αφού δεν καίγονται τα παιδιά, έχουν περάσει ήδη, μπορούν να κάνουν μια ωραιότατη αγκαρία. Αυτό λέμε. Είναι και αυτό μια προσέγγιση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσει στον Σάρι αυτό, αλλά είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει, μου τώρα ένα παιχνίδι τώρα και τι έγινε δηλαδή. Τα εισιτήρια αυτά τα οποία θα βρίσκονται αύριο στην κυκλοφορία αφορούν βεβαίως τα πληρωμένα διαρκές των VIP. Έτσι σίγουρα ένα κομμάτι των εισιτήριων έχει δοθεί και στους συνδέσμους και τα υπόλοιπα που θα κυκλοφορήσουν αφορούν
τα VIP, ενδεχομένως αυτό έτσι να έχει ξυνήσει λίγο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι λογικό, είναι δικαιολογημένο, αλλά από την άλλη καταλαβαίνεις και εσύ ότι η διαθεσιμότητα, μάλλον τα εισιτήρια που έχει στη διάθεση του ΠΑΟΚ είναι περιορισμένα, άρα θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση των συγκεκριμένων εισιτήριων. Προφανώς και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι, προφανώς και θα υπάρχουν δυσαρέσκειες, το έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έτσι, mm-hmm. το συγκεκριμένο, για το προκύπτουν έτσι διάφορες δυσαρέσκειες από τον κόσμο. Αλλά αυτή είναι η ανακοίνωση, αυτά λέει, σε αυτούς απευθύνονται τα συγκεκριμένα εισιτήρια για το Λονδίνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τον Ουάρντο τώρα να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αίγυπτο και να κλείσουμε αυτό, σύμφωνα με το οποίο η Αλ Αχλή ενδιαφέρεται για τον Ουάρντα με φόντο την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Σημειώνουν ότι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του, είναι εκτός πλάνων, βεβαίως με αφορμή και το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής από το ΜΑΤ με τον Πανετολικό και ότι ο ίδιος αναγκάζεται να κοιτάξει αλλού για να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Η Αλ Αχλή φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τους Αιγύπτους, ζεστή στη συγκεκριμένη προοπτική απόκτησης ως δανεικού του Ουάρντα, αλλά κάνουν σκέψεις ακόμη και για αγορά του ποδοσφαιριστή, καταβάλλοντας μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Αιγύπτοι, το ποσό του 1,5 εκατομμύρια. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο. Τέτοια θέλουμε. Μπράβο. Πολύ. Λίγο ενθουσιάστηκες. Βεβαίως. 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 Ωραίο είναι αυτό να γίνει. Θα δούμε. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα μας απασχολήσει. Και η αλήθεια είναι ότι, αν και δεν αναφέρει τον Λουτσέσκου την Κυριακή, το γεγονός ότι έμεινε εκτός χωρίς να τίθεται θέμα τραυματισμού ή άλλο απρόπτου, ενδεχομένως να σημαίνει πολλά και για το μέλλον του Ουάρντα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ, okay, Ελένη Μπούντου, σε ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από την Ελένη, με αρκετά πράγματα για ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, και με αφορμή την εξέλιξη με τον Μίχελ, με το παιχνίδι το αυριανό του Κυπέλλου, το οποίο είναι πιο σημαντικό από όσο δείχνει, είναι η αλήθεια, και με όλα τα άλλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Φτάσαμε σε 11, Νίκο Παπαδόπουλε. Αλήθεια. Ναι, σε βλέπω λίγο να έχεις πέσει, καλέ μου φίλε. Αρχίζω πάλι να... Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ θα μιλήσουμε για Άρη με Νίκο Παπαδόπουλο, που έχει νέο προπονητή, και επίσημα έχει νέο προπονητή, ρε φίλε. Από αύριο. Από αύριο, οκ. Okay. Ωραία. Προπονητή που βάφει τα μαλλιά του, κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει σαν εκπομπή ότι είναι κάτι που πρέπει να στυλιτευθεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Η αγωνία κορυφώνεται, κύριε και κύριοι. Έχουμε φτάσει στη φάση της αποχώρησης. Ο Τζίνι Τιμή. Νομίζω λοιπόν, ότι η ενημέρωσή μου είναι σωστή. Έχουμε την Plus Size, την τύπησα με το κόκκινο. Κόκκινο, βασικά, δεν είναι κόκκινο. Έχουμε δύο Gingers. Την λοιπόν, Plus Size και την άλλη. Και το φίδι το ξανθό. Και τη Μικαέλα. Λοιπόν, ποια είναι η ενημέρωση, το info που θα φύγει? Δεν μπορώ, φίλε, να δούμε ποια θα φύγει για να δω αν η ενημέρωση είναι σωστή. Πάντως, ένας φίλος ο οποίος μας απάντησε στο live ότι θα είναι μια άλλη που θα φύγει, δεν έφυγε αυτή, καλέ μου φίλε. Η ενημέρωση μου ήταν σωστή, όπως φαίνεται. Μάλιστα. Θα φύγει Plus Size. Δεν μπορώ να πω, περιμένω να δούμε, ρε φίλε. Κορυφώνω τη αγωνία, ρε φίλε. Να κάνει και το Star, δηλαδή. Να μην έχει και το Star. Λες και όλοι μας ακούνε, βλέπουν τον Τζίνι Τιμή. Η Μικαέλα μου είπε ότι φεύγει. Ωραία, άντε. Ποια είναι η Μικαέλα? Η Ξανθιά. Ξανθιά. Ναι. Το Plus Size μένει, σκυλί. Έχω σπούλ και για αυτή. Δεν θα μιλήσω όμως. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, το Χάζι Δεπαπέλ το είδες, το τελείωσες? Όχι, με 13ο ακόμα δεν έχω. Οκ, εντάξει. Γιατί το έχω αφήσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Σε όσους έχουν δει. Εσύ, η Μπίλη Καβαδία, το έχεις δει ή το έχεις δει, λογικά, Το Casa de Papel. Ή δεν είσαι φάνηση από αυτά? Ούτε σειρές βλέπεις, ρε. Το τελευταίο. Α, οκ. Okay. Ενώ μπήκα πολύ ζεστά, το τελευταίο διάστημα έχω πιαστεί με μια άλλη παλιά αμαρτία μου. Ναι. Και το έχω αφήσει. Ποια, λίγο στην άκρη. Το φρουρί τη Αχαία, την πορεία τέτοια που να βλέπει. Φρουρί τη Αχαία. Την προβανηφικού. Την προβανηφικού, ναι. Η αίθουσα του θρόνου. Τι, ποιον βλέπει? Αχ, όχι, δεν φεύγει αυτή. Δεν φεύγει αυτή. Πάει. Λάθος το spoil μου. Σώθηκε. Το δημοσιογραφικό μας ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα. Πραγματικά. Άντε, είναι υπογονός σου, χαζί. Δεν πρέπει να τα ανοίξουμε τώρα. Όχι, τώρα που είναι η στιγμή της κορύφωσης του δράματος, να δούμε ποια θα μείνει, ποια θα φύγει. Τέλος πάντων, όχι, μωρέ, άστο, οκ. Να μην τα ανοίξουμε. Αρκετά ασχοληθήκαμε, ναι. Έχουν πιαστεί αγκαλιά. Ποια είναι, πώς τις λένε? Gingers. Αυτό που έχει κόκκινο μαλλί και κόκκινη τρίχα λέγονται Τζίντζερ. Τα ονόματά του πώ είναι? Η Ροζάνα και η. Ο φίλο μα είχε πει για τη Ροζάνα. Η Ξανθούλα λέγεται η άλλη. Ξανθούλα. Λέγεται Ξανθούλα και έχει κόκκινο μαλλί. Τραγικό. Πραγματικά όμω, πολύ τραγικό. Τι να κάνει. Ροζάνα 21 ετών.
Δεν είναι άσχημες φίλε. Αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει ναι. είναι ότι πρέπει οι μισές και παραπάνω να έχουν πει ψέματα για την ηλικία τους. Αυτή είναι η καλή που έχω. Κάνοντας σύγκριση χαρακτηριστικών προσώπου. Δεν γίνει 24. Ηλικία τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, τώρα, εντάξει. Αυτή τώρα 21 δεν είναι ποτέ. Να ξέρεις. Ναι. Λέγεται ότι είναι η γυναίκα του Μπορμπόκη. Ποια? Η Μιχαέλα. Η αριστερά. Ο, αυτή που σώθηκε. Η Ξανθιά. Ναι. Του Μπορμπόκη. Του Βασίλη νομίζω. Πόσο χρονών είναι. Η Μιχαέλα 24 έχει παιδί. Λέει ότι είναι 24. Ο Μπορμπόκης πόσο είναι. Με ξέρω εγώ πόσο, 40. Ποια έφυγε τελικά. Η Ειρήνη 23. Αυτή μου αρέσει εμένα. Συμπαθητικούλα. Έφυγε η Ροζάνα και έμεινε η Plus Size. Άλλη Plus Size, θα τις φάει όλες, θα τις καταπιεί. Άρα Ροζανάκι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Για πες τώρα τι γίνεται, τι έχουμε άλλο. Τι έχουμε άλλο. Έχουμε νέο προπονητή στον Άρη, φίλε. Από αύριο και επίσημα θα είναι λογικά, ναι. Όπως πρώτος, είπε ο Λίμπερο. Έτσι. Όπως πρώτος εδώ για να. Έλα, πώς το λένε. Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα ευλογούμε τώρα. Πάμε. Πέφτει η ευλογία τώρα. Στα γένια του Νίκου Παπαδόπουλου. Ναι. Το είχε. Δεν μπορούσε να πει ότι ο Άρης είχε κλείσει τον Παντελίδη όταν ο Παντελίδης ήταν ακόμα σε ομάδα. Ναι. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Απλά είχε μεταφέρει τις σωστές πληροφορίες την ώρα που διαβάζαμε διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά. Εντάξει, γιατί βγήκε και το όνομα του Κρίσιανσεν, βγήκε και το όνομα του Πάμπου Χριστοδούλου. Λοιπόν, του Θυμπατριώτη από τη Μαρτυρική. Είναι μεγάλο. Αν έφερε προπονητή που τον λέγανε Πάμπο, δηλαδή. Εντάξει, φίλε, τι να πω. Που να το λέγανε Πανίκο. Τι Πάμπο, ρε φίλε. Ο Πάμπο από πού βγήκε, το Χαράλαμπο. Ναι. Μάλιστα. Χαράλαμπο. Άμπο Χριστοδούλου. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, απλά δεν το ανοίξαμε περισσότερο και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ο Παντελής ήταν σε ομάδα και δεν θα ήταν σωστό απέναντί του νομίζω κιόλας. Εντάξει, αλλά ήταν κοινό μυστικό από την περασμένη Δευτέρα κιόλας ότι αυτός είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Δευτέρα Τρίτη εκεί πέρα που ολοκληρώθηκε και η συνεργασία του Άρη με τον Ερέρα. Καλώς κακώς αυτό θα το κρίνουμε αφού τον δούμε πρώτα. Γιατί είναι αυτή η παθογένεια που έχουμε όχι μόνο στον Άρη αλλά και γενικά. Παρασυρώμενοι πολλές φορές από το όνομα και από την βιτρίνα προπονητή ή παίκτη ή παράγοντα και κρίνουμε χωρίς να έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα, ένα πρώτο δείγμα, να χρησιμοποιήσω μια πιο σωστή λέξη, στα χέρια μας. Το αν θα πετύχει ο Παντελίδης ή όχι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όπως είπε και ο Ματζουράκης, ερώτηση που του έκανε χθες συνάδελφος της κρατικής τηλεόρασης και το ρωτάει αν θα μείνει από όλο στην κατηγορία και του λέει «Σε μάντης». Καλά έκανε και ρωτήσεις. Γιατί εγώ λέει δεν είμαι. Εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε από τώρα ή να προδικάσουμε θετικά ή αρνητικά την παρουσία του Παντελίδη στον Άρη. Αυτό θα φανεί. Το αρνητικό βέβαια για μένα τουλάχιστον στην περίπτωση του Παντελίδη είναι ότι δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Και όταν λέω δεν έχει πολύ χρόνο, τι εννοώ? Ότι ο Άρης έφερε τον Παντελίδη γιατί θέλει αποτελέσματα. Γιατί θέλει έναν άνθρωπο που δεν θα χρειαστεί αυτό το γνωστό και χιλιοϊπωμένο διάστημα προσαρμογής. Νίκο Παπαδόπουλο, να σου πω λίγο κάτι όμως, ρε φίλε. Ναι. Ο Παντελίδης στον Αστέρα δεν είχε αποτελέσματα. Είχε μπάλα και δεν είχε αποτελέσματα. Δεν του καθόταν. Γιατί και με τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά και με την ΑΕΚ έπαιξε καλά και με τον Ολυμπιακό. Δεν έμπαινε μπάλα στα επόμενα παιχνίδια επίσης δεν του κάθισε. Δεν έμπαινε μπάλα στα δίχτυα. Ναι, μπαλίτσα έπαιζε, μπαλίτσα αλλά δεν κέρδιζε. Φάση έκανε. Ναι. Είχε τώρα με την ξένα 20 τελικία. Ναι, αγόρι μου, καλό, αλλά έχασε. Ναι. Τώρα θα έχει να διαχειριστεί και ένα καλύτερο υλικό. Δεν λέω ότι το Αστέρα δεν είναι καλό, είναι αρκετά καλό το υλικό του Αστέρα. Και έχει για μένα ένα από τα καλύτερα αμυντικά, ένα από τα καλύτερα δίδυμα χαφ στην Ελλάδα. Έτσι. Το Μουνάφ και τον Ιγκλέσιας. Ο Παντελίδης έρχεται με τη λογική ότι και ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, δεν θα χρειαστεί διάστημα προσαρμογής και είναι της φιλοσοφίας πάνω στην οποία χτίστηκε το ρόστερ του Άρη φέτος. Να παίξω δηλαδή επιθετικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό επέλεξε τον Παντελίδη και κακά τα ψέματα, άλλη καλή αξιόλογη επιλογή από την ελληνική αγορά δεν υπήρχε. Γιατί είναι εύκολο να λέμε μην φέρνεις τον Παντελίδη. Ωραία, ποιον θα φέρεις? Ξένο. Ξένο. Άλλους δύο μήνες να φάει δηλαδή μέχρι να μάθει αυτός τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Ερέρα 4 δεν κατάλαβε τι γινόταν. Εντάξει. Που ξαναλέω, όλα αυτά δεν είναι αβάντα για τον Παντελίδη. Γιατί έχω ακούσει κάποιους να βγαίνουν και τα λένε και το απόγευμα σε μένα και το χρήσιμο ότι κάνετε αβάτα τον Παντελίδη. Δεν έχουμε πει τίποτα που να παραπέμπει σε αβάτα για τον Παντελίδη. Πώς θα κάνουμε αβάτα? Και πώς το κάνουμε αβάτα ενώ δεν τον έχουμε δει ακόμα? Εμείς εδώ και μια εβδομάδα καταγράφουμε τα δεδομένα του ρεπορτάζ. Ο Παντελίδης είπαμε ότι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος προπονητής του Άρη.
Εντάξει, και αυτό το ποσοστό να μην πραγματοποιηθεί η συμφωνία, να μην υλοποιηθεί η συμφωνία με τον Παντελίδη που αφήναμε, δεν είχε να κάνει με τον Κρίστιασεν ή τον Μπάμπο Χριστοδούλη, κάποια άλλη επιλογή προπονητή. Είχε να κάνει με το ενδεχόμενο πως τράβωνε κάτι και έμενε ο Παντελίδης στον Αστέρα. Ναι. Αλλά ο Παντελίδης είχε μιλήσει και με τους ανθρώπους του Αστέρα εκεί πέρα Πέμπτη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν συμφωνήσει ότι μετά το παιχνίδι φεύγει. Εντάξει. Λοιπόν, και προς τιμή του άνθρωπος όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπε το παραμικρό, ενώ ο άλλος θα εκμεταλλευότανε το ότι το όνομά του συνδέεται με τον Άρη και θα έκανε παπάδες και θα έκανε δηλώσεις. Έτσι, αλλά είναι επαγγελματίας και το αναγνωρίζουμε αυτό. Γιατί έτυχε να τον πάρω και εγώ τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα και να μου λέει τι να σου πω. Εγώ έχω ομάδα, λέει τώρα, δεν μπορώ να πω λέει κάτι. Εγώ λέει έχω ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Άλλοι δεν το κάνανε. Άσε. Εντάξει. Και ξαναλέω. Θα κριθεί. Αφού πρώτα έχουμε ένα πρώτο δείγμα. Απλά το αρνητικό συμπεριφορά του Παντελίδη, αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Πρέπει να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Γιατί έχει μπροστά του και δύο δύσκολα μάτς με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Μετά πάει Ατρόμητο, Περιστέρι, μετά έρχεται εδώ Πανετολικός, μετά πάει Ξάνθη. Το θέμα για μένα με τον Παντελίδη είναι να βρει τον τρόπο, είναι δύσκολο, να συνδυάσει το αποτέλεσμα με τη διαδικασία του να περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Καταρχάς, τι παιχνίδι χρειάζεται να παίξει τώρα, για πες λίγο. Πάει στον Όφη. 25 του Νοέμβρη. Σφιχτό. Ωραία. Έχει καλώς ποιοτικά, αλλά δύσκολη. Μια εβδομάδα μετά έρχεται εδώ Παναθηναϊκός. Σφιχτό πολύ. Μια εβδομάδα μετά πάει να παίξει το Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Λοιπόν. Και μετά από μια εβδομάδα έρχεται εδώ Πανετολικός και κλείνει. Μπράβο στους ηθήνοντες της Super League 23 του Δεκέμβρη προπαραμονή Χριστουγέννων. Γιατί ρε φίλε, κάτσε. Ξάνθη Άρης! Σταμάτω τώρα, περίμενε ρε φίλε. Συγγνώμη, γιατί να μην έχει παιχνίδι δηλαδή προπαραμονή Χριστουγέννων, δεν είναι θέαμα το ποδόσφαιρο? Στην Ελλάδα όχι. Γιατί ρε φίλε, κανονικά έπρεπε να έχει 25. Δεν έχω πρόβλημα. Εδώ πέρυσι προπαραμονή Χριστουγέννων είχαμε πάει να παίξουμε Πανηγιάλιος Άρης στο Αίγιο. Πελοπόννησο Αυθημερών. Μια χαρά ρε φίλε. Οπότε Σάββα Παντελίδη. Ωραίο ξεκίνημα έχεις. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έφαγε ρε φίλο άνθρωπος τόσο το σκάρα μέσα στον Αστέρα. Εντάξει. Τώρα πήγε ο παράξενο. Τώρα του Αστέρα δεν μπορεί κάποια στιγμή το πρόγραμμα. Φτιάχνει ρε φίλε. Ωραία, τώρα θα έχει να παίξει με κανένα από τα εύκολα. Τώρα έχει τα εύκολα. Θα πάρει ο παράξενο τώρα καμιά δεκαριά βαθμού σύνολο. Ναι, αλλά και από τον Άρη δεν έχει να παίξει με ΑΕΚ Ολυμπιακό και τέτοια. Θα τα πέρασε με τον. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Έχει να παίξει, είπε να παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ναι. Έχει να παίξει με τον Αθηναϊκό. Ναι. Έχει να παίξει με τον Όφη που δεν είναι εύκολο να παίξει ένα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή το ξεκίνημά του είναι πίκρα. Είναι πίκρα, είναι αρκετά πίκρα. Αλλά πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα, φίλε. Εντάξει. Και θα κριθεί βάσει του αποτελέσματος. Γιατί και αυτό τον φέρνει ο Άρης τον Παντελίδη. Γιατί είναι ένας προπονητής που ξέρει από δύσκολες καταστάσεις, έχει ζήσει όχι βέβαια με τους ίδιους στόχους, αλλά άλλη μια δύσκολη κατάσταση στον Ηρακλή, που και τότε όταν πρωτοπήγε, τον ξεφώνιζαν όλοι οι Ηρακλειδίες και μετά στο τέλος τον αποθέωνα και σάβα. Τον είχε σώσει τον Ηρακλή. Στα γήπεδα, άσχετα τι έγινε μετά. Έτσι. Θα κριθεί με βάση αυτά τα παιχνίδια. Είναι δύσκολο το έργο του σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να συνδυάσει τα αποτελέσματα με την φιλοσοφία που θέλει να περάσει στους παίχτες και τις ανορθογραφίες που πρέπει να διορθώσει και τις οποίες παρουσιάζει ο Άρης. Όπως θα κριθεί αυτός, θα κριθούν και αυτοί που τον επέλεξαν, τον Σάββα Παντελίδη. Έτσι. Δηλαδή ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, ο οποίος πλέον έχει και αυτός ευθύνη στην επιλογή αυτή. Δεν το λέμε αρνητικότερο, προς Θεού, έτσι. Απλά τον Ερέρα δεν είχε λόγο στην επιλογή του Ερέρα γιατί δεν είχε έρθει ακόμα στην ομάδα. Αυτοί θα χρεωθούν. Αν ο Παντελίδη, την επιτυχία αν ο Παντελίδης πιάσει, αυτοί θα χρωθούν την λανθασμένη επιλογή αν δεν βγει ο Παντελίδης. Ναι. Ο οποίος για μένα στόχος του θα πρέπει να είναι να πάει μέχρι τις γιορτές με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, ώστε να δουλέψει σε εκείνο το διάστημα που θα έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Γιατί σε αυτό τώρα στην ουσία είναι ένα δεκαήμερο μέχρι το μάτς με τον Όφη. Ό,τι προλάβει τώρα. Mm-hmm. Είναι, που για μένα ο Άρης. Μπορεί να λέμε ότι χρειάζεται αρκετά πράγματα, δεδοχθώς και είναι αλήθεια, αλλά τα βασικά που χρειάζεται για να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα δεν είναι πολλά. Το συζητούσα και προχθές εδώ πέρα μετά το παιχνίδι. Ο Άρης πρέπει να βρει το βασικό, το νούμερο ένα πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι το επιθετικό. Όχι μόνο δεν σκοράρει, δεν απειλεί πολύ την αντίπαλη περιοχή. Δυσκολεύεται να πατήσει την αντίπαλη περιοχή. Πρέπει να βρει ο Άρης, πρέπει να βάλει ο Παντελίδης και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Να βάλει τους παίχτες σε ένα μοτίβο. Να βάλει τους παίχτες σε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού για την πρόθεση μπάλας μπροστά. Οι παίχτες σε μια δεκάδα. Γράψτε το, αυτό είναι καλό. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Έτσι. Λοιπόν, ο ένας συνδυάζεται. Τι? Διονύσης Χινάς. Διονύσης Χινάς. Ναι. Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω. Που χαλά στον ήρεμο. Δηλαδή για τον Θεό. Συνεργάζονται για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Και, και πρέπει να τους δώσει και ρόλους. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε έναν Άρη που βασίζεται κυρίως στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών του. Με αυτή την ποιότητα πήρε χθες την νίκη στη Ριζούπολη. Όχι μέσα από κάποιο ψήγμενο πλάνο ανάπτυξης. Το ήθελε ο Ερέρα, δεν το πέτυχε, δούλευε λάθος και δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων. Αύριο ο Παντελής πρέπει να βρίσκεται ήδη κιόλας στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές λεπτομέρειες με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Αύριο το πρωί θα βρεθεί ξανά σε γραφεία για να πέσουν και υπογραφές. Να έχει και μια ενημέρωση για το. Μια πρώτη ενημέρωση για το ρόστερ και τον Τόλι Ντελζή. Ο οποίος θα παραμείνει στο team. Και το μεσημέρι θα δώσει το παρόν εκτός απρόπτου στην πρώτη προπόνηση. Όχι εκτός απρόπτου, θα είναι στην προπόνηση της ομάδας. Θα γνωριστεί με τους παίχτες και θα πιάσει δουλειά μαζί και με τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να είναι όλοι. Ο βοηθός του είναι εκτός της Ανοίξης αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι εντάξει, αν πάνε όλα κάπου, θα πάνε όλα καλά, θα έρθει και αυτός αύριο στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά μαζί με τον Σάββα τον Παντελίδη. Θα φέρει και γυμναστή, τον Λεωνίδα τον Παπαδάκη, που τον είχε στον Αστέρα Τρίπολης. Βοηθός του θα είναι ο Άκης ο Βάβαλης, τον οποίο τον είχε πει στον Αστέρα Τρίπολης. Τον Βάβαλη, τον οποίο ο Άρης τον είχε αντιμετωπίσει ως πρώτο προπονητή πριν 4 χρόνια στη Γάμα Εθνική, σε ένα Άρης ακροποτά μου Άρης. Άρα, Νίκο Παπαδόπουλε, ρε φίλε, τι μνημονικό έχεις, ρε φίλε, λοιπόν, από τα ωραία χρόνια. Ναι. Και είναι πιθανό να φέρει και έναν αναλυτή. Υπάρχει το όλο ο Τερζής, αλλά είναι πιθανό να φέρει και ένα δικό του αναλυτή. Προποντή θεματοφύλακα. Λέμε τι εννοεί. Σκάουτ. Ναι. Okay. Προποντή θεματοφύλακα μάλλον δεν θα φέρει. Θα παραμείνει ο Αντώνης ο Λικούρης. Και προχωράμε και βλέπουμε. Για μένα πάντως από αυτούς που θα φέρει ο πιο σημαντικός σίγουρα είναι ο γυμναστής. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του γυμναστή και όταν μιλάμε για έναν νέο γυμναστή και ειδικά σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ο Άρης έχει θέμα με τη φυσική του κατάσταση. Δεν το έχουν παρατηρήσει πολύ. Το έχουν εντοπίσει όμως οι άνθρωποι της ομάδας και τους προβληματίζει ότι η ομάδα αρχίζει να μην βγάζει πλέον τόσα τρεξίματα όσο έβγαζε τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και είναι και ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει και ο νέος γυμναστής. Τώρα δεν έχει και το χρόνο βέβαια για να το δει όπως θα ήθελε, γιατί άμα πας σε ένα εντατικό πρόγραμμα φορτώνεις την ομάδα. Με περισσότερα πώς να δεις πως είναι η λέξη που είναι, τα προπονητικά φορτία που λέμε, φορτία. Τα προπονητικά φορτία που λένε. Μάλιστα. Και άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Γεια σας, ένα προπονητικό φορτίο θα ήθελα. Ναι, και πρέπει λίγο να βρουν έναν τρόπο να το μοιράσουν μεταξύ τακτικής και φυσικής κατάστασης. Αυτά. Όσον οπότε αύριο τον, εδώ ο Σάββας Παντελίδης. Όχι εσύ. Στο στούντιο. Ναι ρε, okay. Καλό θα ήταν να τον έχουμε. Φαντάζομαι okay. Ότι θα κάνει και μια συνέντευξη τύπου τώρα με τις επόμενες ημέρες. Το μαλλί μου, γιατί να το βάλεις. Και για την παρουσίασή του. Ρώτα λίγο γι' αυτό, μάθε, κάνε λίγο ρεπορτάζ. Λοιπόν, εντυπωσιάστηκες με αυτό που σου έδειξα πριν. Εντάξει. Τίμιος. Ναι. Δυνατός παίχτης. Απλά γιατί να βάφει το μαλλί, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί... Ας το άσπρο ρε Σάββα και κάθε Σάββα αυτού του κόσμου. Δηλαδή, γιατί άντρας να βάφει το μαλλί του. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πει τώρα το λες. Εκτός φαλούς, okay. Το σημαντικό για τον Άρη είναι ότι χρησιμοποιεί τη βαφή τι. Είναι βερνιλάκ. Είναι ότι κέρδισε χθες. Ναι. Ότι... Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι καθόλου. Η μειομάδα μέτρια ως κακή. Στα δικά μου μάτια. Νομίζω και στον περισσότερο. Μέτρια ως κακή, πήρε τις βαθμούς. Και είναι, πρόσεξε, για τον Άρη χθες δεν νομίζω ότι θα έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο. Αν έπαιζε μπάλα ή όχι. Έτσι αλλιώς μέσα σε μια εβδομάδα που έφυγε ο Ερέρα δεν προλαβαίνει να αλλάξει πολλά. Ο υπηρεσιακός προπονητής, που ξέρει βέβαια αρκετά καλά την ομάδα του Όλου Ζωτερζής. Ναι. Αλλά η ουσία χθες ήταν η νίκη. Γιατί αν δεν κέρδιζες χθες, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα ήταν η χαρά της εσωστρέφειας, της μύρλας, της γκρίνιας και η συνέχεια της αγωνιστικής κρίσης. Τώρα ο Παντελίδης έρχεται στον Άρη και βρίσκει ένα ρόστερ το οποίο είναι σαφώς πιο ήρεμο, με καλύτερη ψυχολογία. Και δεν είναι εγκλωβισμένο σε αυτή την αγωνιστική κρίση που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Με τις τέσσερις διαδοχικές ήττες. Βοηθάει και αυτό στη δουλειά που θέλει να κάνει το επόμενο δεκαήμερο. Μάλιστα. Εντάξει.
παίζει ρόλο τι ομάδα παραλαμβάνει από ψυχολογική απόψη, όχι μόνο από αγωνιστική απόψη. Okay. Λοιπόν, αυτά νομίζω όσον αφορά τον Άρη. Δεν μου διαφεύγει κάτι άλλο. Έτσι αλλιώς η ομάδα έχει ρεπώσει σήμερα, αύριο θα επιστρέψει προπονήσεις. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με τον Ματέο Γκαρσία που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο τετρακέφαλο από το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Θλάση δεν είναι σίγουρα. Κάνα αιμάτωμα ίσως να είναι. Θα εξεταστεί αύριο ο Αργεντινός. Και θα δούμε λογικά. Θα προλάβει το Μαστόρμα με τον Όφη. Δεν νομίζω να μην είναι έτοιμος. Στη μαγευτική κυκλοσδοπία θα πάμε. Ωραία. Θα είμαστε εκεί. Ωραία. Ωραίο ταξίδι. Και ωραίο γήπεδο. Και ωραίο γήπεδο. Δεν έχω πάει ποτέ. Πρώτη ούτε φορά και εγώ, θα το αλλά ζήσω. Είναι από τα ωραία ελληνικά γήπεδα. Λέω, λέω εγώ το Γιατικούλε. Μάλιστα. Φιλική ατμόσφαιρα για τον Άρη. Σίγουρα. Σίγουρα. Να μας περιμένουν με ανθοδές με στα χέρια. Δηλαδή... με το στόμα γεμάτο έτσι, φιλιά. Έτσι. Φιλική ατμόσφαιρα. Γενικά. Το γήπεδο είναι και έτσι και κοντά και όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω θα αντιμετωπίσει. Παίκτη του Άρη μου είχε πει. Κάτι πολύ ευχάριστο στο Γιατικούλε. Παίκτη του Άρη πέρσι που είχαμε παίξει το. Όχι πέρσι. Ναι, πέρσι. Στο. Πώς είχε λήξει. Είχε χάσει ο Άρης. Είχε χάσει ο Άρης. Okay. Είχε ναι. Χάσει, ναι, ναι, ναι λέει. Μα στείνανε λίγα το στάρικα, λέει. Δεν μα ρίχνανε, λέει. Αποκλείεται, δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχουν πολύ φιλικά αισθήματα για τον Άρη στον Όφη και πολλά, γενικά. Πολλά, πολλά. Μην ανοιγόμαστε όμως, Νίκο μου, γιατί. Σωστά, σωστά. Δεν χρειάζεται να ανοιχτούμε παραπάνω. Σωστά. Λοιπόν, φτάσαμε 10.30, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχει εξέλιξη με προπονητή και ο Ηρακλής. Θα την αναφέρουμε μετά και αφήσω το τελευταίο μισάωρο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μπαλαντέρ συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο εδώ σε μια εκπομπή γεμάτη σήμερα όπως καταλαβαίνετε με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και αθλητικά και γύρω γύρω. Η στοίχημα.gr είναι μαζί μας εκεί που καθημερινά μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις σε μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Η στοίχημα.gr η οποία θα είναι στο Θεσσαλονίκη Summit. Η στοίχημα.gr η οποία έρχεται πολύ δυναμικά στη Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάζοντας τη δημιουργία του τεχνολογικού της Hub στην πόλη μας, η Στοίχημαν, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού σχηματισμού στην Ελλάδα, συμμετέχει στο Θεσσαλονίκη Summit και σας προσκαλεί στο Digital Future Trends Workshop Παρασκευή 16 Νοεμβρίου από τις 2 έως και τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Ολυμπιάς του Ιωάννης Βελίδης. Μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν τις συμμετοχές σας μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, μέχρι δηλαδή αύριο, στο www.thessaloniki-summit.gr. Λοιπόν, κάναμε και την αναφορά μας στα του Άρη. Υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον προπονητή του Ηρακλή. Εξέλιξη η αναμενόμενη, να το πω έτσι, με βάση όσα βγαίνουν από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έγινε μια συνάντηση του Παύλου Μηροφορίδη με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Οι δύο πλευρές ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Και έτσι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος θα αποτελεί τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Ο Ελευθερόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στο Ηρακλή, έχει περάσει στα τελευταία του χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Σαν προπονητής ο Ελευθερόπουλος και γενικά σαν άνθρωπος νομίζω έχει τρομερό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για το καθαρά έτσι ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι η όλη προσωπικότητά του νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ελευθερόπουλου. Στον Ηρακλή έρχεται με ένα τεράστιο πρέπει από πάνω του που έχει να κάνει με τον με την άνοδο, ας πούμε. Του... Περιμένει λίγο. Ναι, θέλει να βγει. Ποιον έχουμε, ρε παιδιά. Θέλει να βγει. Να βγει. Τι έχουμε. Άμα είναι να βγει. Τι έχουμε. Περίμενε. Παρακαλώ. Τον κατάλληλο. Ναι, γεια σας. Έλα, Γιώργο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Έλα, ρε φίλε. Σαν να λέγω τον Ελευθερόπουλο, δηλαδή. Λες και εμείς δηλαδή δεν κάνουμε ρεπορτάζ, ρε κλείρε, Γιώργο Ματζιούκη. Εντάξει, άμα το είπατε, πάω πάσο. Σε παρακαλώ, κλείσε. Ξέρεις. Άντε, καλό βράδυ. Για πες. Εντάξει, δεν. Δεν λέω κάτι το, πώς το λένε, δεν ανακαλύπτω την Αμερική, απλά είναι το αναμενόμενο. Mm-hmm. Θυμίζω Νίκο Παπαδόπουλο, τώρα πώς λέει για τον Παντελίδη. Τα αναμενόμενα λέω και εγώ για τον Ελευθερόπουλο. Mm-hmm. Απλά επειδή πήγε αργά η συνάντηση, γι' αυτό και πριν από λίγο προέκυψε η οριστική συμφωνία. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις, αύριο θα έχουμε και την πρώτη προπόνηση. Πιο πολύ θεωρώ ότι είναι έτσι η δυσούλα το ότι ο Στέλιος Βενετίδης θα είναι βοηθός του. Γνωστός, mm-hmm. διεθνής, πρώην. Ο Στέλιος Βενετίδης, φίλε, πού έχει δουλέψει και πουθενά. Νομίζω πήρε και Euro, δεν πήρε, ναι, είχε παίξει. Ήταν στην ομάδα, ναι, βέβαια. Βασικός ήταν με τη Ρωσία, νομίζω, Βενετίδης. Ναι, ήταν ένα μάτς που ο Φίσας... Κάθαμε και το βάλε ο Βρίζας και περάσαμε, ναι.
Ναι. Ο Φίσας τι ήταν, τραυματίας. Σε εκείνο το μάτς κάτι ήταν τιμωρημένος, κάτι τέτοιο, είχε παίξει ο Βενετίδης, ναι. Οπότε Δημήτρης Ελευθερόπουλος οριστικά συναντήθηκε κανονικά εδώ με τον Μυροφορίδη. Απλά ήταν να γίνει το μεσημέρι, πήγε για το απογευματόβραδο και κράτησε λίγο παραπάνω, λογικό. Αναμενόμενη εξέλιξη από τη στιγμή που στη ζυγαριά Αντωνίου Ελευθερόπουλος κέρδισε ο Ελευθερόπουλος, νομίζω με μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Και κυρίως η ΠΑΕ, έχω την αίσθηση, αλλά και ο Παύλος ο Μυροφορίδης αφουγκράστηκαν τον κόσμο. Ναι. Το Σωτήρι Αντωνίου ο κόσμος δεν τον ήξερε, δεν τον ήθελε, δεν του έκανε κλικ, γκέλ, δεν ξέρω όπως θες πες το. Με τον Ελευθερόπουλο υπάρχει αγάπη, έτσι, υπάρχει εκτίμηση και ως τερματοφύλακας της ομάδος, αλλά ο Ελευθερόπουλος ήταν ένας προπονητής που όλα αυτά τα χρόνια όποτε έβρισκε τον Ηρακλή απέναντί του, είτε ήταν με το Πανιόνιο, είτε ήταν με τη Βέρεια, είτε ήταν με τον Ολυμπιακό Βόλου στη Β' Εθνική, με τον Παθρακικό, με τον οποιοδήποτε, πάντα έλεγε κάτι καλό για τον Ηρακλή, πάντα τον χειροκροτούσε ο κόσμος ως αντίπαλο στο Καφετζόγλιο, πάντα, με οποιαδήποτε ομάδα και αν ερχόταν. Το μόνο αρνητικό έτσι που είπα και στην εκπομπή και χθες και σήμερα είναι ότι είναι ένα χρόνο εκτός πάγκων. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι το ίδιο κακό όπως είναι για έναν παίχτη. Αν πεις για έναν παίχτη ότι είναι ένα χρόνο, θα πεις μην τον πάρεις γιατί είναι ένα χρόνο σε απραξία. Για τον προπονητή δεν ξέρω το κατά πόσο ισχύει. Και το λέω αυτό, ο Νίκος είναι δίπλα σου. Ναι, ακούει. Είμαι. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό γιατί Νίκο πριν έρθει στον Ηρακλείο Παντελίδης ήταν 1,5 χρόνο χωρίς ομάδα. Το θυμάμαι σαν χθες τι μπινελίκι υπήρχε όταν βγήκα στην ώρα για μπλε και είπα ο νέος προπονητής είναι ο Σάββας Παντελίδης. Το ίδιο γίνεται και τώρα μια εβδομάδα. Πώς? Το ίδιο γίνεται και τώρα μια εβδομάδα. Παρότι είναι σε ομάδα. Ήταν σε ομάδα. Ήταν σε ομάδα. Λέω για μπινελίκι χοντρό τώρα. Γιατί τότε ήταν διοίκηση ο Καγιούλης και τα λοιπά και ήταν το κλίμα ούτως ή άλλως ήταν άρρωστο. Και τον Νίκο Παπαδόπουλο τον αντικατέστησε ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος 1,5 χρόνο είχε να πάει σε πάγκο. Το ναι. Τι ακούσαμε δεν λέγεται έτσι. Mm-hmm. Και μετά ο Παντελίδης σιγά σιγά αγαπήθηκε κιόλας, κράτησε την ομάδα μαζί με τους παίκτες και ήταν σε διάφορα γκάλο που γινόταν στο διαδίκτυο 90% Παπαδόπουλος Παντελίδης. Αυτά τα δύο ονόματα έλεγε ο κόσμος. Στο ποιον θέλανε να είναι ο διάδοχος του Αλέκου Βοσνιάδη. Mm-hmm. Βέβαια ο Παπαδόπουλος έχει ομάδα, ο Παντελίδης έχει ομάδα πλέον ξανά. Οπότε δεν γίνει. Αν και έκανε επαφή ο Μυροφορίδης και με τους δύο. Τηλέφωνο τους πήρε και τους δύο. Άσχετα ανοίξει ότι θα φάει άκυρο. Γιώργο, αυτή είναι η οριστική εξέλιξη πλέον. Απλά λόγω ώρας προφανώς η ανακοίνωση θα βγει αύριο. Mm-hmm. Και η πρώτη προπόνηση του Ελευθερόπουλου, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μαζί με τον Βενετίδη για τον απλούστατο λόγο ότι η ομάδα θα δώσει 3 μάτς σε 10 μέρες. Υπάρχει εμβόλυμη την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Είναι κακό αυτό. Ναι. Δεν προλαβαίνει, δεν έχει διακοπή, ούτε καν δεν έχει το Κυριακή με Κυριακή. Είναι Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Γιατί Πέμπτη θα παίξουμε τον Απόλλωνα Λάρισα στην άλλη Πέμπτη. Mm-hmm. Αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως το μάτς της Αγιάς στην Πάτρα την Κυριακή στις 3 ώρα με την Παναχάκη. Γιώργο, ο Ελευθερόπουλος, ρε φίλε, όμως είναι... Ναι. Ενώ είναι, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένας τύπος πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Δηλαδή και σαν άνθρωπος, η προσωπικότητά του δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ωραία. Στην προκειμένη όμως... Σου αρέσει να ακούσεις εσύ, να κάτσεις να τον ακούς να μιλάει. Έτσι, όντως, έτσι είναι, έτσι είναι. Ήρεμος. Είναι όμως, ρε παιδί μου, αυτός ο οποίος σε μια ομάδα που έχει αυτό το πρέπει από πάνω της φέτος που θέλει να ανέβει, να επιστρέψει στην πρώτη εθνική, είναι αυτός που μπορεί να το ακολουθήσει. Γιατί νομίζω λίγο πιο... Άλλος προπονητής, ρε παιδί μου, είναι, ναι. Ναι, είναι ήπιο τόνων, είναι χαλαρός, είναι ήρεμος, δεν είναι στραβοστόμης, δεν είναι αυτός που θα μπει στα ποδητήρια και θα τα κάνει όλα γιάχμα και ναι. Αυτό τα κλισέ που λέμε, το ηλεκτροσόκ που θα φέρει κτλ. Δεν είναι τέτοιος. Mm-hmm. Δεν είναι τέτοιος. Αλλά θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές θα το σεβαστούν, γιατί έχει και μια μεγάλη ιστορία ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι ο Ελευθερόπουλος, ρε παιδί μου, έχει γαλόνια πάνω του, δεν έχει κατακτήσει και λίγα στην καριέρα του και πέραν αυτού και ως προπονητής αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει είναι να ανεβάσει ομάδα από τη Β' στη Super League για τον απλούστατο λόγο γιατί οι περισσότερες ομάδες που κοούτσαρε ήταν Super League. Mm-hmm. Ο Παθρακικός, ο Πανιόνιος, η Βέρεια,
Ο Αστέρας Τρίπολης, τον Πανιόνιο έκανε καλή δουλειά. Mm-hmm. Αστέρας Τρίπολης και Κέρκυρα ήταν όλες Super League. Η μοναδική που θυμάμαι να ήταν προπονητής στη Β' Εθνική με στόχο την άνοδο ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου, που τότε ατύχησε ο Λευτερόπουλος γιατί είχε έναν Ηρακλή μπροστά του με Βαβαδόπουλο που ανέβηκε τρένο μαζί με την ΑΕΚ στη Super League το 2015. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, τα τελευταία χρόνια όλες οι ομάδες του ήταν πρωτεθνικοί. Που εντάξει, ναι, δεν κατέκτησε κάτι, δεν είχε κάποια φοβερή επιτυχία, αλλά δεν είναι και τραγικά τα νούμερα του, αν κάποιος τα δει, δηλαδή νίκες, ήττες, ισοπαλίες. Ό,τι και να λέμε, Νικολάδες μου, μέσα στο γήπεδο είναι ό,τι και να λέμε. Στο χορτάρι θα τα δούμε. Αν ο Ελευθερόπουλος καταφέρει να κερδίσει την άνοδο, θα λέμε πετυχημένη επιλογή. Αν συνεχίσει αυτό που άφησε ο Βοσνιάδης, θα ψάχνουμε επόμενο προπονητή. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και έχουμε ήδη τρεις. Τρεις. Το ξεχνάμε. Με Μπαξεβάνο ξεκίνησε. Α, ναι, σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Ήρθε ο Μυροφορίδης, αντικαταστάθηκε, ήρθε ο Βοσνιάδης και τώρα ο Λευτερόπουλος. Τρεις προπονητές. Mm-hmm. Και ακόμα μέσα στο Νοέμβριο. Μάλιστα. Εντάξει, μακάρι να είναι ο τελευταίος. Τι να πω. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα προπονητή. Δεν αποτελείται από 11 προπονητές μια ομάδα, αποτελείται από ένα προπονητή και 11 παίχτες. Δηλαδή ακόμα οι παίχτες που δικαιολογημένα το καλοκαίρι τους κάναμε τους καλύτερους, γιατί είναι οι καλύτεροι στην κατηγορία. Έχει καμιά ομάδα Περόνε και Κλέιτον και δεν το ξέρω. Έχει Μεδρινό, έχει Μουμίν, έχει να μην συνεχίζω να λέω νόμερα. Δεν έχει. Ναι. Αλλά δεν έχει γίνει ομάδα ακόμα. Δεν έχουν δείξει οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή ότι είναι αυτοί που λέμε όλοι και ξέρουμε ότι είναι όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει και άλλες φορές, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος θα συμφωνήσει μαζί μου, ο Ηρακλής μέχρι στιγμής μου θυμίζει τον προπέρσινο Άρη. Αλήθεια είναι και εμένα αυτό μου... Που είχε μαζέψει Τζιμπούρ, Μπαργκάν, πώς τον λέτε τον άλλο, το Ήλιτς, Μιλούνοβιτς, είχε μαζέψει πράγμα. Παιχταράδες για τη Β' Εθνική. Καράμπελα. Ναι, αλλά η Β' Εθνική θέλει παίχτες Β' Εθνικής. Δεν θέλει παίχτες Α' Εθνικής. Μήπως και προπονητές Β' Εθνικής. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και ήρθε ο Μυροφορίδης, γιατί την ξέρει πολύ καλά. Θέλει και παίχτες επίπεδου Super League, αλλά 3-4 που μπορούν να κάνουν την διαφορά. Δηλαδή, ο Μυροφορίδης, αυτό που έκανε πέρυσι στον Άρη, ήταν: έχω μια συγκεκριμένη συνταγή, έχω ένα συγκεκριμένο κορμό παίχτων δικό μου, θα προχωρήσω με αυτόν. Και δικαιώθηκε. Εντάξει. Και στον Ηρακλή το 15 με το Σαραμαντά, το Κυριακίδη το... και κάποιους που δεν τους ξέραμε ανέβηκε. Το Βαλεριάνο που δεν τον ξέραμε. Έτσι. Με αυτούς ανέβηκε. Ήταν και άλλη περίοδος, ήταν κίνητρο. Πρέπει η ομάδα να βρει ξανά κίνητρο. Μπορεί ο Ελευθερόπουλος να το δώσει. Θα φανεί. Τι. Γλυκοκοιτάει, τι μπορεί να φύγει από μένα το Γενάρη. Εντάξει, ρε φίλε, αφού το ίδιο άνθρωπο ήταν με κάτι παίχτες που είχε εκεί πέρα και στον Άρη. Εντάξει, έχουμε μείνει κάποια ακόμα. Έτσι είναι αυτά. Έχουμε μείνει κάποια ακόμα. Okay. Εγώ του είπα του Νίκου, του Παπαδόπουλου, ένα παίχτη θέλω. Θέλει διάμα. Μια χαρά είναι, ρε φίλε, η Εθνική τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει. Μια χαρά είναι διαμαντόπουλο. Βάζω ένα ευρώ ότι με Παντελίδη θα παίζει. Κοίτα, με Παντελίδη πλέον όλοι ξεκινούν από την ίδια φετηρία. Γιατί ο Παντελίδης δεν κάνει διακρίσεις. Ο Παντελίδης βλέπει μέσα στην εβδομάδα. Εσύ πας καλά, εσύ θα παίξεις. Έτσι λένε αυτοί που έχουν δουλέψει μαζί του. Έτσι λέω και εγώ που τον έζησα ένα. Άνα, γεια σου. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Δεν κολλάει στα ονόματα. Μακάρι. Μακάρι να το δούμε. Όχι, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Και στον Ηρακλή, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον έφαγε λίγο η καγιουλιάδα. Γιατί τους πρώτους δύο μήνες που ήταν και τα αποτελέσματα χάλια, είχαμε μια αυτή, όχι κόντρα, αλλά ξέρεις, συνέντευξη που γινόταν λίγο πανηγύρι. Γιατί έχανε η ομάδα, γιατί ήταν ο προπονητής που ήρθε επί Καγιούλη, με τον Καγιούλη γινόταν πόλεμος χαμός. Παρασύρθηκε από όλο αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά μαγκιά του μας κέρδισε όλους. Όλους. Και τον κόσμο και όλους. Και όχι μόνο με το ότι η ομάδα σώθηκε. Με τη συμπεριφορά του, με την παρουσία του, με τον τρόπο, με τους παίχτες. Στο είπα και εκτός αέρα, μπορεί όποιος θέλει να δει, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι για να καταλάβει πώς είναι ο Παντελίδης στα αποδυτήρια, που μιλά στους ποδοσφαιριστές πριν από ένα Ηρακλής Λεβαδιακός, αν θυμάστε, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, που όποιος κέρδιζε έμενε. Mm-hmm. Γιατί ο Λεβαδιακός, όσοι το ξεχάσανε, εκείνη τη χρονιά τον έριξε ο Ηρακλής.
το Λεβαδιακό αγωνιστικά. Ναι. Άσχετα αν μετά ο Λεβαδιακός πήρε τα ψηφουλάκια και παρέμεινε αυτός κατηγορία. Mm. Στο γήπεδο ο Ηρακλής το Λεβαδιακό τον έριξε με γκολ του Δόνη. 1-0 Καφτατζόγλου κεφαλιά. Παντελίδης προπονητής. Μπορεί όποιος θέλει να δει εκείνο το βίντεο το πώς μιλάει στους παίκτες στα αποδυτήρια, στη λεγόμενη παρακάμερα εκείνο του αγώνα. Γενικά είναι ένας προπονητής που καταφέρει να κερδίζει τους παίκτες. Τον γουστάρουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Θα δούμε. Ωραία. Στην πράξη. Ωραία. Ωραία Γιώργο. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας αφήσουμε να ξεκουραστείς. Τώρα καλή συνέχεια δεν θα πω, καλό κλείσιμο θα πω. Καλό βράδυ. Καλό κλείσιμο έτσι. Μάλιστα. Σας άκουσα πριν με αγωνία, ποια έφυγε ρε παιδιά, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό. Έφυγε η Ροζάνα Γιώργο. Δεν έχω δει τίποτα. Κακός, χάνεις. Κακός. Δεν, τίποτα δεν έχω δει, είμαι μυρωδιά σε αυτό. Έχει πολύ ψωμάκι. Έχει πολύ ψωμάκι. Δεν πολύ συμφωνώ με τέτοια, πώς τα λένε. Κόνσεπτ, ωραίος, μ' αρέσεις. Κόνσεπτ τα λένε. Ναι. Δεν πολύ συμφωνώ, αλλά εντάξει, τι να κάνω. Okay, λοιπόν. Αφού το βλέπει ο κόσμος. Προτιμώ να δω σειρές που λέει ο φίλος ο Νίκος και θέλω να μου προτείνετε καμία. Μπα, έχω μείνει λίγο πίσω από την αλήθεια. Έχω μείνει στα πολύ mainstream. Κάτι ψαγμένο δεν έχω από σειρές το τελευταίο καιρό, από την αλήθεια. Το άλλο που ρώτησε τον Μπίλι, άμα το έχει δει το. Το κάζατε, Παπέλ. Δεν το ξέρω. Πολύ mainstream, ρε φίλε, έχει γίνει. Ξεκίνησε, το έχει το ενδιαφέρον του. Έχει το ενδιαφέρον του. Δεν μου λες, τρίζει η καρέκλα του δικού μας εκεί στη Βοστόνη. Μιας και σε έχω στη γραμμή. Σιγά, μιας και πήρε τηλέφωνο. Σιγά ρε. Έχει ακόμα δρόμο εκεί. Εκεί οι καρέκλες δεν τρέχουν τόσο εύκολα. Εκεί αλλάζονται πολύ πιο εύκολα παίχτες παρά προπονητές. Πολύ το χάλι δε φίλε. Σε λίγο θα χάσουμε και από τους Brooklyn Nets. Δεν πειράζει. Ποιος ασχολείται τώρα. Εγώ. Εσύ κακό ασχολείσαι τώρα. Τώρα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Η σεζόν εκεί ξεκινάει. Αν τερματίσω έκτος, τι θα κάνουμε τώρα. Και τι. Εκεί πέρα η σεζόν ξεκινάει κάπου μετά τον Απρίλιο. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Τώρα δεν απλά. Δεν μπορώ να σπάσω τρεις έδρες, ρε Νίκο. Καλά, μια χαρά μπορείς. Άμα είναι όλοι όπως πρέπει τότε, μια χαρά μπορείς. Το καλύτερο ρόστερ έχει. Το πιο ποιοτικό. Το έχει, αλλά Πέμπτη είμαστε. Εντάξει. Εκεί που πρέπει θα είναι όπως πρέπει. Λοιπόν. Εντάξει. Γιώργο, καλό σου βράδυ, φίλε μου. Οκ. Άντε να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Ματζιούκη. Μας πρόλαβε στη γωνία εκεί. Στις καθυστερήσεις. Μόλις αρχίσαμε να λέμε για τον Ελευθερόπουλο. Αύριο θα είναι μπασκετική εκπομπή, φίλε. Δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια έχει θεσσαλόν. Θα έχω και εσένα και το ΠΑΟΚ Φριμπούργκ Ολύμπικ. Πολύ μεγάλο μάτς με την ελβετική ομάδα. Ναι. Και Άρης Ντνίπρο σε παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο. Δηλαδή. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Φοβερά. Και τον Άρη ουσία είναι το Κυριακάτικο με το Περιστέρι. Στο Παλέ 5 η ώρα. Πολύ μεγάλη νίκη έκανε στη Ρόδο Άρη το Σάββατο. Πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική. Με φοβερό διαμαντής Λαφτσάκι. Ναι. Σωστά. Με το Περιστέρι είναι πολύ δύσκολο. Το Περιστέρι 5 στα 5, έτσι. 5 στα 5. Ήρθε η ώρα να σπάσει. Λες, Λες ότι ήρθε η ώρα. Το ταβάνι. Έχει μια διαιτησία το Σάββατο με το Περιστέρι. Όπως έλεγε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, Γάβρα τον Νίκ. Ο Ιωνικός. Πήγε! Όχι, λένε από το καλοκαίρι. Αν και πριν από το φορέα θα αναλάβει τώρα. Από το καλοκαίρι χειμώνα αυτά σημαίνει. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ο Ιωνικός θα ανέβει και στην Α1 θα αναλάβει ο Γιαννάκης. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λένε αυτοί που είναι κοντά στο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Μακάρι να το δούμε στους πάγκους. Αν και για μένα ο Γιαννάκης πλέον θα πρέπει να πάει σε έναν άλλο ρόλο σε μια ομάδα. Και όχι αυτόν τον προπονητή. Μπορεί, νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και εκεί. Mm-hmm. Εντάξει. Στο μπάσκετ δεν υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές μοσοβίδια. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Τι. Τι έγινε. Κάτι μου στείλει τώρα και το βλέπω. Στο μπάσκετ οι διευθυντές, φίλε, υπάρχουν, αλλά δεν έχουν. Δηλαδή, δεν έχουν το ρόλο τόσο του ποδοσφαίρου. Ναι. Ουσιαστικά ο τεχνικός διευθυντής στο μπάσκετ είναι πιο πολύ αυτός που έχει να κάνει με το καθαρά μεταγραφικό κομμάτι. Ο τεχνικός διευθυντής στο ποδόσφαιρο ασχολείται με διάφορα πράγματα. Ή πρέπει να ασχολείται με διάφορα πράγματα. Όπως που είναι πρώτο, ας πούμε, στη λίστα του. Ναι, ναι, ας πούμε, Παναθηναϊκός δεν έχει τεχνικό διευθυντή. Να κάνει επαφές δεν έχει. Με έναν παίχτη, διαπραγματεύσεις, κουλουπού. Μπάφες είναι ότι τα τρέχουν οι προπονητές. Προπονητές όλα. Ναι. Ο προπονητής είναι αυτός, οι περισσότεροι προπονητές πλέον πριν κλείσουν ένα παίχτη μιλάνε μαζί του. Ναι. Κάτι που στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Και GM, και coaches. Ναι, υπάρχουν GM στις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει GM που και αυτός κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι προπονητές είναι αυτοί που. Στον ΠΑΟΚ ο GM είναι ο Τέλης. Ναι. Ωραία. Ο Τέλης αναλαμβάνει το κομμάτι το οικονομικό που είναι το πιο δύσκολο. Ναι, ναι. Με τους λόγους.
Και το χρονικό το αναλαμβάνει ο προπονητής. Και γνωστό αγόρι με εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ, να ξέρεις. Βέβαια, αυτά που τους λέει είναι πολύ καλύτερα, να ξέρεις. Αλλά είναι μια όλη η ουσία και η μαγεία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου είναι, για να το πω λαϊκά, το επιτρέπει και η ώρα, στο κολοβαρέμα. Ακριβώς. Δεν πά να δουλεύεις σε ομάδα, δεν πά να δουλεύεις πλασχέ, δεν πά να είσαι δημοσιογράφος. Όλα είναι κολοβαρέμα. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε το αυτό ήταν, που ήταν μαζί μας. Αυτό ήταν, κλείνουμε δηλαδή. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Μπορείς πήρε καμιά λεμάδα προπονητή και κάνε ένα τελευταίο τσεκάρισμα, γιατί. Ναι, υπάρχει μια. Σήμερα λίγο όλοι. Για άνοιξε ένα site μπάσκετ, ξέρω εγώ, έχει αλλάξει προπονητή η ΑΕΚ για παράδειγμα, τίποτα τέτοιο. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος που έχει παρουσιάσει έχει βιβλίο. Παρουσιάσει. Δεν έχει γράψει. Δεν έχει γράψει, όπως ακούστηκε λαθασμένα σήμερα το απόγευμα. Στα LGNA τη πόλη, έτσι. Δεν έχει γράψει. Άλλο παρουσιάζω ένα βιβλίο που το έχει γράψει ο Νίκος. Ωραία, πήγα χθες παρουσίαση του Παπαδογιάννη. Καλή. Δεν έχω, το βιβλίο το πήρα, θα το διαβάσω κάποια φάση. Ναι. Okay. Ήσουν καλεσμένος. Πήγα γιατί ήμουν κοντά, από την αλήθεια, και για να πάρω και το βιβλίο. Και επειδή τον έχω πάρα πολύ τι μεγάλο σεβασμό. Τι φάση είναι το βιβλίο δηλαδή? Το βιβλίο είναι, ρε φίλε, ιστορίες από διάφορα ταξίδια που έχει κάνει. Ναι. Ο Νίκος Λίπη λέγεται το βιβλίο. Ναι. Θα το διαβάσουμε, θα το δούμε. Απλά, θα έγραφα και εγώ ένα τέτοιο επειδή βιβλίο. Επειδή τον Παπαδογιάννη τον έχω πολύ ψηλά. Ναι. Τον θεωρώ κορυφαία πένα μπασκετική. Ήθελα να είμαι κύριε παιδί μου και αυτά. Θα έγραφα και εγώ ένα τέτοιο βιβλίο κάποια στιγμή, αλλά για την ώρα μόνο το Χρήστος πάει ταξίδια. Άρα δεν μπορώ να έγραψω ένα τέτοιο βιβλίο. Γιατί ρε φίλε. Του χρόνου Ευρώπη όμως, λέμε τώρα. Ναι. Κοίτα, η τετραετία μου έδωσε πολλά. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να μου δώσουν ακόμα περισσότερα. Ναι. Απλά για αυτούς. Δηλαδή του γύψου. Όπως ήταν η επταετία στο γύψο που ήταν η χώρα. Ναι. Έτσι και εσύ. Ο Ελέ είχε παρουσιάσει το μυθιστόρημα της Όλγας Νικολαίδου, Άνεμος Ωραίος. Άλλοι το έγραψε το βιβλίο. Τώρα τα Άνεμος Ωραίος, τώρα για τον Ελευθερόπουλο. Αυτά okay. Τώρα είναι λίγο καρφάκια. Ναι. Οκ. Ναι. Okay. Εντάξει. Οπότε κλείνουμε λίγο παντό. Κλείνουμε λίγο Μοσκοβίτη, ναι. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Εδώ αύριο Μπαλαντέρ. Με Νίκο Παπαδόπουλο αύριο εδώ. Ο Μπαλαντέρ, καθότι θα βρισκόμαστε στο Power Sports Arena και θα σφίξουμε, είναι η αλήθεια, μέχρι να είμαστε εδώ. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο κύριος Ζαγόρας. Ξανά εμείς αύριο εδώ στις 10. Να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Όσοι είστε έξω, καλά να περάσετε. Όσοι είστε σπίτι, να ξεκουραστείτε. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχιση ό,τι κάνετε.